Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε σε ώρα αιχμής, στο prime time της Δευτέρας. Είμαστε λίγες ημέρες πριν την λαϊκή ετοιμιγορία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, με συγχωρείτε, για την περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο πλατό της εκπομπής ώρα αιχμής τον δεύτερο πολυπληθέστερο Δήμο της Κρήτης, τον Δήμο Χανίων. Θέλω να ευχαριστήσω εξ αρχής τους τέσσερις υποψηφίους που ταξίδεψαν από τα Χανιά για να είναι εδώ απόψε ζωντανά μαζί σας και μαζί μας, έτσι ώστε να κάνουμε μία συζήτηση για μία από τις ωραιότερες πόλεις της χώρας, τα Χανιά. Και όταν αναφερόμαστε στα Χανιά, αναφερόμαστε στο Δήμο Χανίων, στους πρώην περιαστικούς Δήμους και σε όλη την περιοχή που αφορά τον σημερινό Μητροπολιτικό Δήμο των Χανίων. Μαζί μας λοιπόν ο Δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Χανίων με τον συνδυασμό για τα Χανιά, ο κύριος Παναγιώτης Σημανδυράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Σημανδυράκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Η υποψήφια Δήμαρχος Χανίων με τον συνδυασμό Όνειρο είναι τα Χανιά, η κυρία Κατερίνα Μανιμανάκη. Καλησπέρα σας, κυρία Μανιμανάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ο υποψήφιος Δήμαρχος Χανίων με το συνδυασμό της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο κύριος Μπάμπης Λουτσέτης. Καλησπέρα σας, κύριε Λουτσέτη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Και ο υποψήφιος Δήμαρχος Χανίων με το συνδυασμό Ανταρσία στα Χανιά, ο κύριος Ειρηναίος Μαράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Μαράκη, καλώς ορίσατε και εσείς. Ναι, καλά, καλησπέρα σας. Λοιπόν, ξεκινάω με εσάς, κύριε Σημανδυράκη. Η πρώτη ερώτηση είναι γενική, αφορά και τους τέσσερις υποψηφίους. Μία αυτοδιοικητική θητεία που σε λίγους μήνες λύγει και μία νέα αυτοδιοικητική θητεία που διεκδικείται στις εκλογές της Κυριακής. Ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών για τον Δήμο Χανίων? Το διακύβευμα για μας είναι ένα και ξεκάθαρο. Αν θα συνεχίσουν τα Χανιά να βρίσκονται σε αυτή την ανωδική πορεία, μία πορεία η οποία καταγράφει σημαντικές επιτυχίες, τόσο στο κομμάτι των μεγάλων και βασικών υποδομών που είχε σημειωθεί μεγάλη στέρηση τα προηγούμενα χρόνια, όσο και στο κομμάτι της καθημερινότητας. Αλλαγές οι οποίες γίνονται και έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του Δήμου εσωτερικά, με μια εξυγίανση και εξορθολογισμό συνολικά της λειτουργίας, αλλά και με μια πολύ ψηλή απορρόφηση χρημάτων τα οποία θα έρθουν και θα καλύψουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των υποδομών για να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών, των μόνιμων κατοίκων και να διαμορφώσουν ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο για να ζουν. Τα Χανιά τα τελευταία χρόνια έχουν μπει σε μια εξαιρετικά δυναμική πορεία. Αυτό αποτυπώνεται σε πάρα πολλούς δείκτες. Αποτυπώνεται και στην επιθυμία του κόσμου να επισκεφτεί τα Χανιά και στην πολύ μεγάλη αύξηση η οποία υπάρχει σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Όλα αυτά συνθέτουν ένα νέο δυναμικό πλαίσιο και η Δημοτική μας Αρχή με μια πολύ σκληρή δουλειά, ομαδική δουλειά από αιρετούς και υπηρεσιακούς, καταφέραμε να διαχειριστούμε παρά τις προκλήσεις, θεωρώ, με εξαιρετικά αποτελέσματα, τα οποία θα έχουμε στη συνέχεια την ευκαιρία να τα αναλύσουμε, τα δεδομένα τα οποία υπήρξαν. Η συγκυρία για τα Χανιά είναι εξαιρετική και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι. Αυτή λοιπόν την πορεία διεκδικούμε να τη συνεχίσουμε με μια διεύρυνση στην ομάδα μας η οποία υπάρχει και με μια τεράστια ανανέωση που θέλουμε να επιτύχουμε στο κομμάτι του πολιτικού προσωπικού του Δήμου Χανίων και είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι ότι τα μετρήσιμα και συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία έχουμε να δείξουμε, αποτελέσματα τα οποία περίμεναν οι Χανιώτες εδώ και δεκαετίες, θα μας επιτρέψουν με αυτοπεποίθηση να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε την εμπιστοσύνη εκ νέου των πολιτών. Κυρία Μανιμανάκη, έρχομαι σε εσάς να ευχαριστήσω και εσάς που είσαστε εδώ. Γνωρίζω ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή υπήρχε πιθανότητα να είστε μαζί μας με Skype λόγω των εφημεριών σας στο νοσοκομείο των Χανίων. Επομένως, εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι είστε και εσείς εδώ. Θέλω λίγο να μου δώσετε το δικό σας διακύβευμα των εκλογών. Είστε ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή διεκδικεί μαζί με την ομάδα της τον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης. Ναι, ισχύει αυτό, κύριε Δασκαλάκη. Και εγώ με μεγάλο κόπο πραγματικά αυτή τη βδομάδα μπόρεσα να πάρω άδεια εις βάρος των συναδέλφων μου, γιατί γνωρίζετε ότι και στο νοσοκομείο Χανίων, όπως και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, οι κλινικές είναι υποστελεχωμένες και η δικιά μου επίσης. Οπότε πραγματικά εις βάρος των συναδέλφων μου πήρα αυτή τη βδομάδα άδεια για να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε όλο αυτό το δύσκολο κομμάτι που είναι η τελευταία ευθεία πριν από τις εκλογές. Για μας πραγματικά και για την ομάδα αυτή η οποία έφτιαξε αυτό το,
το ψηφοδέλτιο, το όνειρο είναι τα Χανιά, το οποίο φτιάχτηκε με πολύ αγάπη και με πολύ γρήγορους ρυθμούς και το αγκάλιασε ο κόσμος, 157 υποψήφοι, 73 άντρες και 73 γυναίκες και 84 άντρες. Πραγματικά αγκαλιάσαν αυτό το ψηφοδέλτιο και φτάνουμε πραγματικά και διεκδικούμε το Δήμο Χανίων. Ξέρετε, για μας θέλουμε ένα Δήμο ο οποίος θα είναι δίπλα στον πολίτη, δίπλα στην επιχείρηση, δίπλα στους εργαζόμενους, δίπλα σε κάθε ευάλωτο νοικοκυριό. Θέλουμε ο Δήμος πραγματικά να αγαπήσει τον κόσμο, διότι ο κόσμος και οι πολίτες των Χανίων τον τελευταίο καιρό, οι κάτοικοι των Χανίων, νιώθουν ότι ο Δήμος τους έχει γυρίσει την πλάτη. Αυτό λοιπόν για μας είναι η πρώτη προτεραιότητα και θέλουμε πραγματικά να το ανατρέψουμε. Θέλουμε ο πολίτης να νιώσει ότι ο Δήμος είναι δίπλα του, σε κάθε του κίνηση, σε κάθε του βήμα και να αλλάξουμε πραγματικά το βηματισμό όλης αυτής της πόλης. Με όραμα να φτιάξουμε μια πόλη βιώσιμη, πρώτα απ' όλα για τους πολίτες της και βεβαίως και για όλους τους επισκέπτες, οι οποίοι επισκέπτονται αυτή την πόλη, η οποία είναι πανέμορφη. Είναι μια πόλη που εμείς θέλουμε να την κάνουμε όνειρο. Κύριε Λουτσέτα, έρχομαι σε εσάς, υποψήφιος με τη Λαϊκή Συσπήρωση, το διακύβευμα της Λαϊκής Συσπήρωσης για τις δημοτικές κάλπες των Χανίων. Καταρχάς, να πούμε ότι το διακύβευμα είναι σοβαρό. Όντως κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η ικανότητα της πόλης να μπορέσει να αγωνιστεί απέναντι σε μια δημοτική αρχή, η οποία δεν είναι τα πράγματα τόσο ιδανικά όπως ο κύριος Σημανδυράκης τα έχει παρουσιάσει. Η πόλη στενάζει, οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι, οι μόνιμοι, είναι πολύ μακριά η πραγματικότητά τους από τα έργα βιτρίνας τα οποία γίνονται στην πόλη. Η πόλη μας είναι μια πολύ όμορφη πόλη, όντως έχουμε πάρα πολύ τουρισμό. Δεν τον έφερε τον τουρισμό ο κύριος Σημανδυράκης. Διαχρονικά ερχόταν για τις ομορφιές του τόπου μας και μας επισκεπτόταν μια σειρά επισκέπτες. Όμως τα έργα τα οποία γίνονται για να επιταχυνθεί μια βίαιη έξωση του κάτοικου, του μόνιμου από το κέντρο της πόλης, όπως έχει γίνει σταδιακά και από την παλιά πόλη. Να γνωρίζετε ότι πλέον μόνιμος κάτοικος στην παλιά πόλη των Χανίων είναι δυσέβρετη με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Έτσι πάει να εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο και στην υπόλοιπη πόλη και σε συνοικίες όπως είναι η Νέα Χώρα, με τα έργα που προωθούνται και ιεραρχούνται από τη Δημοτική Αρχή. Για μας το ψηφοδέλτιό μας έχει σφυριλατηθεί με ανθρώπους αγωνιστές που έχουν μάθει να διεκδικούν, να μην συμβιβάζονται με τις δυσκολίες και με τις ελλείψεις που υπάρχουν και πραγματικά πιστεύουμε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση θα είναι πολύ ενισχυμένη καθώς έχουμε αποδείξει στην πράξη συνέπεια, συνέχεια, εντιμότητα και ήμασταν αυτοί οι οποίοι πραγματικά αντισταθήκαμε σε μια σειρά επιλογές που σταδιακά μετέτρεψαν και μετατρέπουν την πόλη όλο και πιο δύσκολη για το μόνιμο κάτοικο. Κύριε Μαράκη, Ανταρσία στα Χανιά, η δική σας πρόταση, το δικό σας διακύβευμα. Πολύ ωραία. Για μας οι εκλογές στις 8 Οκτώβριου είναι μια κεντρική πολιτική μάχη και η οποία αποτελεί μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να μαυρίσουμε την κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας και τους εντόπιους εκφραστές της σε Δήμους και Περιφέρειες. Η Δημαρχία Σημανδυράκη, όπως αντίστοιχα και η διοίκηση Αρνωτάκη στην Περιφέρεια, εφαρμόζουν μια πολιτική βαθιά αντεργατική, η οποία καταστρέφει τις ζωές μας, τα εργατικά μας δικαιώματα και συνηγορούν σε μια ανάπτυξη άλλου τύπου, η οποία εκδιώκει τους κατοίκους από την πόλη μας. Τα Χανιά είναι, όπως και μια σειρά από άλλες πόλεις, ένας τόπος πλέον αφιλόξενος για νέους ανθρώπους, φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς, για οικογένειες και κάθε λογικής εργαζόμενους. Έχουμε έργα πανάκριβα βιτρίνας, έχουμε μια έντονη τουριστικοποίηση, υψηλά ενίκεια, το Airbnb έχει σαρώσει την πόλη. Λοιπόν, οι φτωχές οικογένειες, οι άνεργοι, δεν μπορούν πλέον να νοικιάσουν ένα σπίτι. Παράλληλα, οι ελεύθεροι χώροι κινδυνεύουν με φαραωνικά έργα που σχεδιάζονται από τη Δημοτική Αρχή και υπάρχουν αναπλάσεις, δίθεν θα έλεγα πράσινες αναπλάσεις, όπως ο Δημοτικός Κήπος Χανίων, οι οποίες όχι μόνο δεν είναι αυτές, όχι μόνο δεν αντιστοιχούν στις ανάγκες των πολιτών, αλλά παράλληλα αποδεικνύονται και πάρα πολύ μικροί ως χώροι. Εμείς θεωρούμε ότι η κρίση του καπιταλισμού αυτή τη στιγμή δείχνει το πιο βάρβαρο πρόσωπό της με κάθε τρόπο, από τις πλημμύρες μέχρι τους νεκρούς στη Θεσσαλία, μέχρι τους νεκρούς πρόσφυγες στην Πύλο. Κάνουμε τη σύνδεση με την τοπική
επικαιρότητα. Δεν ξεχωρίζουμε τις εκλογές σε αυτοδιοικητικές. Ο Καλλικράτης, ο Κλισθένης, ο Καποδίστριας, όλα αυτά τα συστήματα έχουν συμβάλει στην ενοποίηση των Δήμων και προσπαθούν να φέρουν νέες αναδιατάξεις του κράτους υπέρ του ιδιωτικού κεφαλαίου, υπέρ του real estate, εις βάρος των αναγκών μας. Εμείς διεκδικούμε μια πόλη για τη ζωή των αναγκών μας. Διεκδικούμε να εκφραστούμε ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναπτύξουμε και να στηρίξουμε το εργατικό κίνημα που κάθε μέρα, κάθε ώρα και στιγμή δίνει μάχη ενάντια στην πιο δολοφονική κυβέρνηση των τελευταίων χρόνων. Διεκδικούμε και με την παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους δρόμους να ανατρέψουμε το αντεργατικό νόμο πλέον του Γεωργιάδη, να αναπτύξουμε σε κάθε περιοχή και γειτονιά το εργατικό κίνημα και μια δύναμη ανατροπής η οποία θα περάσει σε ρήξη και ανατροπές. Λοιπόν, κάναμε την πρώτη τοποθέτηση ολονών. Θέλω να μπούμε λίγο σε θεματικές ενότητες. Θα ξεκινήσω, κύριε Σημανδυράκη, με ένα ζήτημα που είναι πολύ στην επικαιρότητα. Αφορά την πολιτική προστασία των Δήμων. Είναι νοπές οι μνήμες από την κατάσταση στη Θεσσαλία. Περιφέρεια και Δήμοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση που φάνηκε ότι ήταν και απροετοίμαστη από το μέγεθος της καταστροφής. Δυστυχώς και η Κρήτη στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες εικόνες από πλημμυρικά φαινόμενα. Παραδείγματος χάρη στα Χανιά υπάρχουν περιοχές όπως τα Λιβάδια, το Ακροτήρι, την Κάτω Σούδα που εδώ και πολλές δεκαετίες πλημμυρίζουν. Και ένα θέμα που θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό το μέρος της εκπομπής είναι η πρότασή σας για την επόμενη αυτοδιοικητική πενταετία που θα θωρακίσει την δημόσια ασφάλεια. Γιατί φαίνεται ότι πια το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλία, αφορά ολόκληρη την χώρα. Ωραία. Ένα κορυφαίο ζήτημα, ένα ζήτημα το οποίο όχι μόνο απασχολεί λόγω των τραγικών περιστατικών στην κεντρική Ελλάδα την επικαιρότητα, νομίζω ότι είναι στο μυαλό και πρέπει να είναι στο μυαλό του κάθε αυτοδιοικητικού. Και αυτό γιατί εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι οτιδήποτε δημιουργούμε στις πόλεις μας και στους δήμους μας μπορεί να καταστραφεί μαζί με τις ζωές των πολιτών μέσα από την όλο και πιο συχνή παρουσία ακραίων φαινομένων. Αυτό το οποίο κάναμε εξ αρχής και το κάναμε μεθοδικά, λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα στοιχεία τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας, είναι να σχεδιάσουμε σημαντικές και μεγάλες παρεμβάσεις στις τρεις βασικές λεκάνες απορροής του Δήμου Χανίων. Αναφέρομαι στην περιοχή του Κλαδισσού, αναφέρομαι στους Αγίους Αποστόλους και αναφέρομαι και στην περιοχή της Κάτω Σούδας, συνολικά στην περιοχή η οποία έχει να κάνει με την εκβολή του Μωρόνη. Και στα τρία αυτά σημεία εκτελούνται αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλες μελέτες. Οι δύο μάλιστα έχουν ολοκληρωθεί και είναι έτοιμες προς δημοπράτηση. Συγκεκριμένα στην περιοχή του Μωρόνη έχουμε οριμάσει μετά από πολλές δυσκολίες, γιατί όλες αυτές οι περιοχές έχουν σημαντικούς περιορισμούς και περιβαλλοντικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που χρειάζονται επιπλέον διαδικασίες. 6,5 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν είναι έτοιμο το έργο να δημοπρατηθεί για την περιοχή του Μωρόνη, που θωρακίζει με έναν πιστικό τρόπο στη βάση των επιστημονικών δεδομένων την ευρύτερη περιοχή, καθώς και ένα πολύ σημαντικό έργο περίπου 3 εκατομμυρίων, το οποίο ήδη εκτελείται στην περιοχή. Ταυτόχρονα, στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, ένα έργο περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ έχει οριμάσει και αναφέρεται στη δημιουργία αγωγών ομβρίων, καινούριων δικτύων, τα οποία θα μπορούν να διαχειριστούν τα βρόχινα ύδατα στην ευρύτερη περιοχή του Δαράτσου μέχρι την απόλυξή τους τελικά περίπου στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο εκκρεμότητα και αυτό δεκαετιών, αφορά τη μεγάλη μελέτη που πρέπει να γίνει για τον συνολικό επανασχεδιασμό αλλά και αλλαγή που πρέπει να γίνει στο Κλαδισσό. Εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο έχει να κάνει με μια μεγάλη κυκλοφοριακή μελέτη για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το σημείο το οποίο συναντιόνται τρεις οδοί εισόδου στην πόλη, ταυτόχρονα με την αλλαγή του υδραυλικού
της υδραυλικής μελέτης, καθώς εκεί έχουμε δύο γέφυρες. Μάλιστα, η μία είναι χαρακτηρισμένη από την αρχαιολογία με πολλές δυσκολίες στις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνει εκεί για να αποφύγουμε τα φαινόμενα τα οποία έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν. Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο. Πολύ γρήγορα, με τις παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν, για παράδειγμα, στη Σούδα πριν από περίπου 2 χρόνια, και δεν το λέω γιατί κανείς δεν μπορεί να υπερεφανευτεί, όλα αυτά έγκυται και στα φυσικά φαινόμενα. Τα τελευταία 4 χρόνια δεν είχαμε κανένα έντονο πλημμυρικό φαινόμενο. Μάλιστα, πριν από μία εβδομάδα που παρατηρήθηκε μια έντονη βροχόπτωση μέσα στα Χανιά, διαπιστώθηκε ότι το σύστημα ήρθε κυριολεκτικά στα όρια του. Την επόμενη μέρα, και θέλω να το τονίσω αυτό, ο Μανώλης Ολέκας με επισκέπτηκε, ο μετεωρολόγος, και μου έδειξε τα στοιχεία της ραγδαιότητας πλέον της βροχής, όπου εκεί φαίνεται ότι οι τιμές είναι ασυνήθιστα υψηλές. Όλα αυτά τα δεδομένα πλέον εμπεριέχονται στις μελέτες τις οποίες εκτελούμε. Η ευθύνη μας είναι λοιπόν διπλή. Εκτελούμε τις μελέτες, βρίσκουμε χρηματοδότηση και φροντίζουμε εγκαίρως να έχουμε κάνει τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης σε όλα τα δίκτυα όπως έχουν γίνει. Κυρία Μανιμανάκη, πολιτική προστασία, τεράστιο κεφάλαιο. Θέλω τη δική σας πρόταση και τι είναι αυτό που μπορεί να χαρακτηρίζεται στη δική σας πρόταση ως τομή για τα Χανιά. Κοιτάξτε, είναι πράγματι ένα τεράστιο κεφάλαιο το θέμα της πολιτικής προστασίας και είναι ένα κεφάλαιο το οποίο έπρεπε εδώ και χρόνια να το έχει ανοίξει ο Δήμος Χανίων, διότι πραγματικά, όπως είπε ο Δήμαρχος, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία έντονη βροχόπτωση και ευτυχώς κράτησε μόνο 20 λεπτά, αλλά μέσα σε αυτά τα 20 λεπτά πραγματικά πλημμυρίσανε περιοχές μέσα στην πόλη των Χανίων. Αν αυτή η βροχόπτωση κρατούσε μία ώρα, θα είχαμε φαινόμενα σίγουρα πάρα πολύ σοβαρά. Άρα λοιπόν, ένας Δήμος ο οποίος λέει ότι θα κάνει και έχει προγραμματίσει να κάνει κάποια έργα, τα οποία πράγματι πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα, αλλά πρώτα απ' όλα δεν έχει καθαρίσει τα φρεάτια του Δήμου για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό πραγματικά εμένα με ξεπερνάει. Δηλαδή, να φτιάξουμε τα μεγάλα έργα, αλλά μην αφήνουμε τα μικρά έργα πίσω. Μην αφήνουμε πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν πρόβλημα στον πολίτη ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα και για μας και για την δική μας δημοτική κίνηση, ότι πραγματικά προστατεύουμε τον πολίτη από το μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αλλά ξεκινάμε από το πιο μικρό, δεν ξεκινάμε από το μεγάλο για να καταλήξουμε στο μικρό. Κύριε Λουτσέτε. Επιτρέψτε όμως, γιατί δεν θέλω να δημιουργούνται ασφαλμένες εντυπώσεις. Το γεγονός ότι μισή ώρα μετά την αεροποντή είχαν καθαρίσει όλοι οι δρόμοι αποδεικνύει ότι πράγματι όχι μόνο είχε γίνει καθαρισμός, είχαμε φροντίσει στο κομμάτι της καθημερινότητας. Ας μην μπαίνουμε λοιπόν. Ούτε καθαρισμός του κλαδισού δεν έχει γίνει, κύριε Δημαρχέ. Να σας ενημερώσω ότι η αρμοδιότητα για τον καθαρισμό του κλαδισού ανήκει στην περιφέρεια. Εντάξει. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι στην εκβολή του κλαδισού υπάρχει υδροβιότοπος που μας δημιουργεί από κοινού με την περιφέρεια πολύ μεγάλα προβλήματα στο να παρεύουμε στο συγκεκριμένο σημείο, εξού και εκκρεμούσε το συγκεκριμένο τμήμα. Το υπόλοιπο τμήμα του κλαδισού από την περιφέρεια μετά από επικοινωνία είχε καθαριστεί στο σύνολό του. Ας μην δημιουργούμε λοιπόν εντυπώσεις σε ένα τόσο κρίσιμο. Κυρία Μανιμανάκη είπε ότι δεν είχε καθαριστεί και έδωσα μία συγκεκριμένη απάντηση και ποιανού είναι η αρμοδιότητα. Εντάξει, πετάμε την μπάλα στην περιφέρεια, ενώ το φρεάτια, τα φρεάτια μέσα στο Δήμο, κύριε Σιμανδυράκη. Θέλω να το πω και συγγνώμη αν παρεμβαίνω. Δεν υπάρχει μπάλα στην εξέδρα. Υπάρχει νομοθεσία, αρμοδιότητες που κινείται ο κάθε δήμαρχος που θέλει υπεύθυνο να κάνει τη δουλειά του. Αν αυτό τη νομοθεσία τη θεωρείτε μπάλα στην εξέδρα, κύριε, τότε προφανώς έχετε μια διαφορά στον τρόπο. Πολύ καιρό και πάρα πολλά χρόνια φωνάζουμε για έργα αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας. Πάρα πολλές φορές, όταν δυστυχώς έρχονται τα φαινόμενα τα έντονα, πολλοί δήμαρχοι, και δεν είναι δηλαδή του κ. Σιμανδυράκη πρωτοτυπία, τα ρίχνουν στα ένταση των φαινομένων, στη ραγδαιότητα, όπως είπε πριν, της βροχής, στο πρωτοφανή φαινόμενα που είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ναι, και τα λοιπά. Κοιτάξτε να δείτε, αν διαβάσετε την επιστημονική μελέτη που έχει παραδοθεί σε ΕΦΕΚ το 2018 από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, θα δείτε μέσα για την Κρήτη συγκεκριμένα να αναφέρει ολόκληρο κεφάλαιο ότι τα δεδομένα υδρολογικού σχεδιασμού που έχουμε 50 ετία από τους σταθμούς μας είναι ικανά και μπορούν να σχεδιάσουμε με βάση αυτά. Και μάλιστα αναφέρει μέσα ότι δεν στοιχειοθετείται από κανένα επιστημονικό δεδομένο ή επιρροή της κλιματικής αλλαγής. Δεδομένα έχετε. Μην βρίσκετε συνέχεια
ευκαιρίες να λέτε ότι κάτι που αλλάζει δεν μπορώ να το προβλέψω. Και να ξέρετε ότι οι μηχανικοί, όταν σχεδιάζουμε και μελετάμε έργα, τα μελετάμε για τις οριακές συνθήκες, όχι για τις ήρεμες. Το ότι 4 χρόνια δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο, όλα τα έργα πρέπει να μελετιούνται με τις οριακές. Αντί αυτού όμως, έβαλα κάτω τα 100 εκατομμύρια ευρώ που είπε ο κ. Σημαντηράκης. 13,5 εκατομμύρια ευρώ για την πλημμυρικά έργα. 200 κάτι εκατομμύρια ευρώ προχθές στην παρουσίαση του σχεδιασμού του έλεγε ότι φέρνουμε στα Χανιά. Και πολλές επιδοτήσεις και πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είναι χρηματοδοτούμενα αυτά τα έργα τα οποία πρέπει να γίνονται και καθυστερούν με κίνδυνο. Και να σας πω για ένα ζήτημα που το κάνουμε και δημόσια καταγγελία πρώτη φορά σε τηλεοπτικό σταθμό. Πολλές φορές πολλοί δήμαρχοι ρίχνουν το χαλάκι, ανοίγουν, βάζουν το χαλάκι, το πρόβλημα από κάτω. Ο κύριος Σημαντηράκης, επί της δημοτικής του αρχής, δημοπράτησε τις μελέτες στατικής επάρκειας 4 παιδικών σταθμών των Χανίων, οι οποίοι ήταν αυθαίρετοι. Αυτοί οι 4 παιδικοί σταθμοί, η δημοπράτηση που η τεχνική υπηρεσία είχε κάνει σαν έργο, ήταν να γίνουν με βάση το σημερινό αντισεισμικό κανονισμό. Αντί αυτού, παρέμβηκε πολιτικά η Δημοτική Αρχή, παρέμβηκε πολιτικά, ζήτησε να γίνουν οι μελέτες στατικής επάρκειας με τον παλιό αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε όταν κατασκευαστήκαν τα σχολεία. Και μάλιστα ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών στα Χανιά είχε προειδοποιήσει τον κύριο Σημαντηράκη να μην το κάνει δεκτό, γιατί μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικά και επιστημονικά σωστό. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και έχουμε δώσει και στη δημοσιότητα 4 παιδικούς σταθμούς στα Χανιά, όπου βεβαιώνεται εν έτη 2021 η στατική του επάρκεια με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959. Αυτά τα ζητήματα, δηλαδή η ένταση του ζητήματος που λέγεται αντισεισμική προστασία σαν έργο υποδομής, είναι κάτι το οποίο το κεντρικό κράτος δεν το ιεραρχεί. Και εδώ εμείς θέλουμε δημοτικές αρχές, οι οποίες το πρόβλημα δεν το βάζουν κατά το χαλάκι, παρά θα διεκδικούν πόρους για έργα που γνωρίζουμε ότι δεν είναι επιλέξιμα, αλλά όμως είναι έργα που αφορούν την προστασία του λαού και της περιουσίας του και πρέπει να είναι προτεραιότητα αυτά. Και όχι βιτρίνες, όχι αναπλάσεις με σκοπό να γίνει το κέντρο αφόρητο. Το βασικότερο στίχημα που έχουμε να δώσουμε δεν είναι αυτό που βλέπεις, αλλά αυτό που πραγματικά μπορεί να διασφαλίσει ότι ό,τι χτίζουμε 50 χρόνια, σε μία μέρα δεν θα το χάσουμε. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα στα Χανιά, παρά την εικόνα ότι όλα είναι καλά. Αν, συγγνώμη για να κλείσω με αυτό, αν η καθοδοκαιρία, η Ντάνιελ, πέρναγε από τα Χανιά, ο κ. Σημαντηράκης τώρα ήθελα να δω με τι πολιτικά κότσια θα καθόταν να μας πει ότι όλα στα Χανιά έχουν γίνει σωστά. Εντάξει, είναι τυχερός, γιατί ένα τέταρτο νεροπομπής πλημμύρισε την πόλη. Είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο και πάρα πολλοί σύμβουλοι δεν μπορούσαν ούτε να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και έρχεται τώρα εδώ να μας πει ότι όλα πάνε καλά, να μας λέει κάτι εκατομμύρια, οριμάσανε μελέτες, κάνανε και ράνανε. Μάλιστα. Αλλά προτεραιότητα ήταν να οριμάσουν και μελέτες. Πολύ γρήγορα. Θεωρώ απαράδεκτο. Ένα λεπτό. Κυρίες Ειρήνες, εγώ στον Παπαγόπουλο δεν άκουσα τίποτα. Όχι, θέλω να πω το εξής, ότι ο πολίτης σήμερα πραγματικά, ξεκινώντας η άσκηση του Παρμενίωνα, χτυπούσαν οι σιρήνες. Ο πολίτης των Χανίων ξέρει πού θα πρέπει να πάει να προστατευτεί, γνωρίζει πού είναι το καταφύγιο, γνωρίζει ποιο θα είναι ο δρόμος διαφυγής του. Κοιτάξτε, θέτε εδώ συγγνώμη κύριε Σκαλάκη, αυτό τώρα έχει αξία. Σε σχολείο στα Χανιά, στο μουσικό σχολείο, παιδιά κάνουν μάθημα και έχουν για πόρτα διαφυγής μια πόρτα η οποία είναι 50 εκατοστά. Κύριε Λουτσέτη, εγώ αντιλαμβάνομαι αυτά που λέτε. Συζητάμε, όμως θέλω, γιατί μπαίνει ένα όριο κάπως. Πολύ γρήγορα, κύριε Σημαντηράκη, σας παρακαλώ. Θεωρώ απαράδεκτο. Απολύτως απαράδεκτο, έναν στο πλαίσιο μιας προεκλογικής εκστρατείας σε μια διάθεση να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, να χρησιμοποιεί το επιχείρημα με τι κότσια θα ερχόταν ο Δήμαρχος εδώ, αν είχε συμβεί μια καταστροφή στην πόλη. Ναι, γιατί κύριε Δήμαρχε, εσύ δεν είσαι για τις ήρεμες καταστάσεις. Πρέπει να σχεδιάσεις την πόλη για τις οριακές συνθήκες. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Αυτή είναι, λοιπόν, είναι λοιπόν μια λογική ενδεχομένως του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης να φέρει την καταστροφή για να θεωρήσει ότι μπορεί να κερδίσει πολιτικά. Εμείς φέραμε την καταστροφή στη Θεσσαλία, κύριε Δήμαρχε. Τι είναι αυτά τώρα που λέτε? Εμείς πήραμε τηλέφωνο. Εγώ θέλω να πνιγώ. Το σπίτι μου είναι στον Κλαδισσό. Θέλω να πνιγώ. Κύριε Δασκαλάκη, δεν μπορεί να γίνει έτσι. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί να λέει ο κύριος Λουτσέτης ότι θα ήθελε να δει το Δήμαρχο εάν είχε περάσει το κύμα κακοκαιρίας από τα Χανιά. Κανείς δεν θα θέλει να βλέπει αυτή την καταστροφή όπως την παρακολουθήσαμε σε όλη τη χώρα, με νεκρούς. Με καταστροφές οι οποίες θα περάσουν χρόνια να επιτρέψουν στις κοινωνίες να επανέλθουν. Και δεν μπορούμε όλη αυτή την καταστροφή να τη χρησιμοποιούμε πολιτικά. Αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Και είναι απαράδεκτο. Κύριε Δήμαρχε. Όχι, κύριε Λουτσέτη, μην το συνεχίσουμε αυτό. Σας παρακαλώ. Οι ζωές μας είναι πιο σημαντικές από τις. Κύριε Λουτσέτη. Από μακέτες και από. Κύριε Λουτσέτη, επειδή στο τέλος
της τηλεμαχίας αυτής θα μετρήσουμε το χρόνο. Θέλω να σας πω ότι μέχρι στιγμής έχετε πάρει τον περισσότερο. Ένα πράγμα που με χαρακτηρίζει διαχρονικά στα 20 και πλέον χρόνια που είμαι στη δημοσιογραφία είναι η δικαιοσύνη στη διαχείριση του τηλεοπτικού αέρα. Κύριε Μαράκη, έρχομαι σε εσάς. Ωραία. Εγώ μπορεί να είμαι χαμηλό τον άνθρωπο και να μην παρεμβαίνω στη συζήτηση, αν και πρέπει βασικά. Παρ' όλα αυτά, μου έχουν δοθεί πάρα πολύ καλές πάσεις από τους προηγούμενους ομιλητές και από τον Δήμαρχο. Εγώ μένω 37 χρόνια συνοδό στο κέντρο της πόλης των Χανίων. Από το 2014 μένω συνοδό από κορώνο. Τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα δεν έχουμε ξαναδεί. Λοιπόν, καθυστέρησα προσωπικά να πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ είναι 5 λεπτά απόσταση, 10 λεπτά, αν θέλετε, λόγω της έντονης βροχής. Δεν μπορείς πραγματικά να περπατήσεις. Λοιπόν, και για μας είναι υποκρισία το να λέει ο Δήμαρχος ότι επειδή δεν είχαμε μεγάλη διάρκεια στα πλημμυρικά φαινόμενα, γλιτώσαμε από καταστάσεις τύπου Θεσσαλίας. Έτσι. Λοιπόν, στη Θεσσαλία, όπως όλοι γνωρίζουμε, είχε έρθει ο Ιαννός πριν κάποια χρόνια, όχι πολλά. Υποτίθεται ότι μία εταιρεία, η Τέρα, αν δεν κάνω λάθος, είχε αναλάβει αντιπλημμυρικά έργα. Τα χρήματα πήγαν αλλού. Λοιπόν, και αυτό είχε αποτέλεσμα το να πνιγούν ολόκληρες περιοχές. Στα Χανιά έχουμε κάτι αντίστοιχο. Τι εννοώ? Έχουμε πολιτικές καταπάτησης ρεμάτων, ποταμών, παραλίων. Λοιπόν, έχουμε ανεπαρκή ή ανύπαρκτα έργα απορροής των οβριών υδάτων, τα οποία πραγματικά οδηγούν σε τέτοια ζητήματα. Μία μέρα μετά, στον παράλληλο δρόμο της οδού Αποκορώνου, στην οδό Βύρωνος, πέτυχα και έχω και φωτογραφία, ένα φρεάτιο σκεπασμένο με φύλλα κτλ. Λοιπόν, έκανα μια βόλτα στην πόλη, είδα πολλά φρεάτια με θέμα. Λοιπόν, μια δημοτική υπηρεσία πρέπει να βγαίνει επί τόπου και να καθαρίζει. Για να δεν έχει προσωπικό, να κάνει προσλήψεις. Για να πάω τώρα στο θέμα για να συνεχίσω. Ναι, υπάρχει κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, υπάρχουν πολιτικές, το λεγόμενο πράσινο συμβόλαιο, το Green Deal, που προωθούν και κυβερνήσεις και το κεφάλαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο οδηγεί στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Όμως, η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την έλλειψη προθυμίας να αντιμετωπιστούν βασικά προβλήματα. Το αντιπλημμυρικό, η στέγη, η μετακινήση και όλα αυτά είναι ζητήματα πού συνδέονται. Και καλό είναι ο κύριος Σημαντηράκης, και με αυτό θα κλείσω, να μην νομίζω ότι είναι ο μόνος που υπάρχει στην πολιτική σκηνή των Χανίων, είναι ο μόνος που κινείται στην πόλη, ο μόνος που έχει σχέσεις με τους πολίτες. Και εγώ πιστεύω ότι όντως δεν θα είχε αυτή τη συμπεριφορά αν είχαμε, δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον που δεν είχαμε, σοβαρά φαινόμενα. Παρασκευή, το Σάββατο, συγγνώμη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση γονέων και κατοίκων της νέας χώρας για την αποτροπή τη μετατροπή του πρώτου γενικού λυκείου σε πρώτου. Είχαν καλυφθεί όλες οι παρατάξεις δημοτικές. Η παράταξη του κ. Σημανδηράκη με 266 υποψήφιους απήχε. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, η πολιτική εννοώ, μη ελέγχου και μη πραγματοποίησης δημόσιων έργων με δημόσια κρατική χρηματοδότηση, επειδή ακριβώς δεν έχει η εργατική τάξη τον έλεγχο. Θέλω όμως κάτι στην οικονομία. Γιατί τίθενται συνέχεια θέματα. Θα σας δώσω το λόγο. Τα οποία πρέπει και να απαντήσω. Γιατί βάζουν θέματα όλοι οι συνάδελφοι. 30 δεύτερα. Θα ήθελα, αυτό το λέω και στους τέσσερις. Όταν μπαίνουμε σε θεματικές ενότητες, θέλω να αγγίζουμε τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Δεν θέλω να βάζουμε πολλά, γιατί αναγκάζομαι, και αυτό νομίζω το γνωρίζουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι που μπορεί να βλέπουν, να δίνω το λόγο στον άνθρωπο ο οποίος δέχεται το ερώτημα. Ναι, κύριε Σημανδηράκη. Λοιπόν, θέλω να τέθηκαν πολλά, πολύ γρήγορα, όμως, πολλά ζητήματα. Τέθηκαν, θα απαντήσω πολύ γρήγορα, γιατί δυστυχώς για τους αρθιποψηφίους μου έχουμε δουλέψει. Και θέλω να απαντήσω συγκεκριμένα. Μας κατηγόρησε ο κύριος Λουτσέτης για την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων, ενώ είμαστε η δημοτική αρχή που έχουμε ξεκινήσει τη μελέτη σε δεύτερο βαθμό αντισεισμικού ελέγχου σε όλα τα σχολεία για πρώτη φορά στο Δήμο Χανίων. Το δεύτερο, έχουμε ορίσει 4 χώρους καταφυγής και έχουν γίνει ήδη οι αναπλάσεις
στους δύο από αυτούς τους χώρους, ενώ έχουμε μοιράσει ενημερωτικό υλικό για τους χώρους καταφυγής και τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσουν σε όλα τα σχολεία του Δήμου Χανίων τα τελευταία χρόνια. Και όσον αφορά το μουσικό, και όσον αφορά το μουσικό σχολείο, που μας ασκούν κριτική γιατί κάποιοι χώροι πράγματι είναι ακατάλληλοι. Είμαστε εμείς που σε συνεννόηση με το Πολυτεχνείο καταφέραμε και μας παραχώρησε το Πολυτεχνείο 15 συν 5 στρέμματα και ξεκινήσαμε τη διαδικασία μελέτης από την Αρχιτεκτονική Σχολή για τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου μουσικού σχολείου. Και όσον αφορά το τελευταίο θέμα που έθεσε ο κύριος Μαράκης, να πω ότι εχθές βγήκε ανακοίνωση από τη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα για αλλαγή του σχολείου της νέας χώρας σε πειραματικό. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ενταθεί σε αυτή την περίοδο απλά και μόνο γιατί είναι προεκλογική και λυπάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά που ακούω. Λοιπόν, και η συνέλευση των φακατήκων δηλαδή. Πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα πολύ γρήγορα. Πραγματικά. Να ενημερώσω κάτι τον κύριο Σημαντηράκη. Ο προσεισμικός έλεγχος των δημοσίων κτηρίων είναι κάτι που θεσμοθετήθηκε το 1999. Έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Πότε έγινε. Έπρεπε να έχει ήδη γίνει 25 χρόνια. Και πότε προχώρησε, μετά, κύριε Λουτσέτη. Και κύριε Σημαντηράκη, δεν κάνετε αντισεισμικές μελέτες. Πότε προχώρησε ο αντισεισμικός έλεγχος. Είναι στατιστική καταγραφή από τεχνικής απόψεως του προβλήματος της αντισεισμικής θωράκισης. Κάνουμε αυτά που προβλέπει η νομοθεσία. Και λόγω ειδικότητας, ακούστε αυτό. Κάνουμε αυτά που προβλέπει η νομοθεσία μετά από 30 χρόνια. Άμεσα, εμείς θέλουμε άμεσα τα αποτελέσματα του προσεισμικού, γιατί μάλιστα. Εκεί θα φανεί το πρόβλημα. Θα φανεί το πρόβλημα που εσείς τουλάχιστον έχετε αποδείξει λοιπόν, με την πράξη ότι το βάζετε κάτω από το χαλάκι. Πρέπει κάνατε να πάω μελέτες με τον κανονισμό κύριε Λουτσέτη, 59, το καταλαβαίνετε. Πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα το πρώτο και με την επιστροφή θα ανοίξουμε το θέμα του κυκλοφοριακού, ένα ζήτημα που καίει και τα Χανιά αλλά και όλες τις πόλεις της Κρήτης. 3 λεπτά μετά τις 10.30, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα. Χαίρομαι που συμμετέχετε έτσι δυναμικά σε ερωτήματα που θα επιχειρήσω να θέσω στα επόμενα λεπτά στους 4 υποψηφίους δημάρχους των Χανίων. Ώρα αιχμής στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook, 2810-38000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, dascalakis@cretetv.gr, το mail της εκπομπής, αναταχτά χρονικά διαστήματα βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Έρχομαι σε εσάς κύριε Σημανδηράκη, τα Χανιά είναι μία πόλη που αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Είναι μια μεγαλούπολη για τα δεδομένα της Κρήτης, με όλες τις δυσκολίες. Αντιλαμβάνομαι από τα μηνύματα των τηλεθεατών ότι το 80% των μηνυμάτων που έρχονται σε όλες τις εκπομπές που κάνω που αφορούν τα Χανιά, αφορούν το κυκλοφοριακό πρόβλημα και ζητάνε οι τηλεθεατές την δική σας ρεαλιστική πρόταση που θα μπορούσε να αλλάξει την επόμενη αυτοδιοικητική πενταετία την κυκλοφοριακή αγωγή τόσο των Χανιατών αλλά και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέσα στην πόλη των Χανιών. Ωραία. Καταρχάς χαίρομαι που στην ερώτησή σας υπήρχε η λέξη ρεαλιστική. Βέβαια αυτό καθιστά και δύσκολες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να περάσουμε σε μία άλλη κατάσταση γιατί πράγματι το κυκλοφοριακό και η στάθμευση που είναι διακριτά αλλά συνδέονται είναι το σημαντικότερο πρόβλημα καθημερινότητας για τους πολίτες των Χανίων. Το εισπράττουμε καθημερινά, είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε όλοι μας και εδώ πρέπει να πούμε τι έγιναν τα τελευταία 4 χρόνια. Καταρχάς, για μας το βασικότερο το οποίο έγινε είναι ότι επιτέλους έχουμε μια ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη. Γιατί, κύριε Δασκαλάκη, και εγώ, αλλά νομίζω και όλος ο κόσμος, έβαζε αυτή την προϋπόθεση συνεχώς. Ακουγόταν και στις προηγούμενες εκλογές ότι έχουμε και πρέπει, δεν έχουμε και πρέπει επιτέλους να φτιάξουμε μια κυκλοφοριακή μελέτη. Αυτή η μελέτη έγινε. Το δεύτερο πράγμα το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή στην πόλη γίνονται στη βάση του σχεδίου της μεγάλης αυτής κυκλοφοριακής μελέτης η οποία έγινε από την τεχνική μας υπηρεσία, από επιστήμονες και από ανθρώπους που γνωρίζουν και τις καλές πρακτικές που υπάρχουν και στην υπόλοιπη χώρα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Να αυτό το οποίο κάναμε. Ένας τηλεθεατής λέει ότι ας πούμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ίσως είναι λέει, η πόλη με το σοβαρότερο κυκλοφοριακό πρόβλημα στη χώρα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι πράγματι η πόλη με τα δεδομένα τα οποία έχει σχεδιαστεί τη δεκαετία του 50 δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στον κυκλοφοριακό φόρτο ιδιαίτερα τους τερινούς μήνες.
Τι κάνουμε απέναντι σε αυτό? Ολοκληρώσαμε λοιπόν την κυκλοφοριακή μελέτη για όλη την πόλη. Ξεκινάμε τις παρεμβάσεις οι οποίες πατούν πάνω στην κυκλοφοριακή μελέτη και έχουμε ήδη εντοπίσει τους χώρους στους οποίους θα λειτουργήσουν τα περιφερειακά πάρκινγκ. Έχουμε ήδη προμηθευτεί τα 5 ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία θα διασυνδέσουν τον κόσμο από τα περιφερειακά πάρκινγκ δωρεάν προς το κέντρο. Ενώ το επόμενο διάστημα περισσότερα από 300 ποδήλατα, με συγχωρείτε. Ξανά έκανα αυτό το λάθος σε άλλη συνέντευξη. 300 ποδήλατα θα έρθουν σε διάφορα σημεία, επιλεγμένα σημεία της πόλης, ώστε να παρέχουν μια εναλλακτική διαδικασία. Είναι μια πρόταση στο μοντέλο του Ηρακλείου, γιατί στο Ηρακλείο τα τελευταία χρόνια υπάρχουν τα... Πράγματι, και βλέπουμε ότι δουλεύουν και έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες του σχεδιασμού. Έχω μιλήσει αρκετές φορές με συναδέλφους και αρμοδίους για το θέμα του Δήμου Ηρακλείου και βλέπω τη μεγάλη αποδοχή που έχουν από τον κόσμο τα περιφερειακά πάρκινγκ. Να πω όμως ότι και συνέδεται και με το προηγούμενο θέμα. Για παράδειγμα, ένας χώρος ο οποίος έχει εντοπιστεί στην περιοχή του Κλαδισσού, είχαμε πολύ σοβαρά θέματα με την επαναριοθέτηση του ρέματος λόγω κλιματικής αλλαγής. Άρα βλέπουμε την πολυεπίπεδη επίπτωση που έχουν αυτές οι αλλαγές. Αλλά θέλω να σας πω και για νέους χώρους. Αυτό το οποίο κάναμε και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι είναι ότι ο μοναδικός ελεύθερος χώρος που υπήρχε σε όλο το παραλιακό μέτωπο των Χανίων, και αναφέρομαι στο ακίνητο της πρώην ΑΒΕΑ, ενώ η προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην τελευταία απόφασή της τον επέστρεφε πίσω στην Τράπεζα Χανίων, αυτός ο χώρος μετά από πολύ μεγάλο αγώνα του Δήμου Συλλογικοτήτων είναι πλέον στη διάθεση του κόσμου και εκεί θα κατασκευαστεί ένα μεγάλο υπόγειο γκαράζ. Την ίδια στιγμή, στο χώρο που σήμερα λειτουργεί η πυροσβεστική, έχουμε ξεπεράσει τις δυσκολίες για την μετεκατάστασή της στη Λεωφόρου Μουρνιών και εκεί θα γίνει η επέκταση του δημοτικού μας πάρκινγκ της Κίδων, που δουλεύει με μεγάλη επιτυχία, έχοντας πλέον 24ωρη λειτουργία τα τελευταία χρόνια και πολλές ευκολίες απέναντι στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Την ίδια στιγμή, εκκινήσαμε τις διαδικασίες για ένα πολύ μεγάλο έργο για το υπόγειο πάρκινγκ, το οποίο θα γίνει κάτω από το στάδιο Χανίων, για να μπορέσει να απαντήσει σε όλες αυτές τις αλλαγές. Παράλληλα, με τις μονοδρομήσεις, τις εκτεταμένες μονοδρομήσεις που θα γίνουν στο κέντρο της πόλης, που θα αλλάξουν τη ροή, η οποία συγκεντρώνεται αυτή τη στιγμή μπροστά από την αγορά, θεωρούμε ότι θα απαντήσουμε στο ένα σκέλος του ζητήματος, που φυσικά αυτό είναι των υποδομών. Το άλλο σκέλος έχει να κάνει με τις συνήθειες και την οτροπία του κόσμου, που παντρεύεται μαζί με τις αλλαγές που γίνονται στο αστικό κτέλ, ιδιαίτερα στον επανασχεδιασμό των δρομολογίων που έχει προχωρήσει και θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα, για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτή την αρνητική πρωτιά που έχουμε σε επίπεδο χώρο σε σχέση με τη χρήση του. Όλα αυτά συνδυαστικά θα δίνουν βήματα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο πρόβλημα αυτό. Ταυτόχρονα, και κλείνω με αυτό, οι μεγάλες παρεμβάσεις στην προσπελασιμότητα του κέντρου, οι διαπλατήσεις των πεζοδρομίων και όλα αυτά που επιτρέπουν και ενθαρρύνουν την κίνηση πεζών, ανθρώπων με ποδήλατο και όλες οι άλλες παρεμβάσεις σε σχέση με τους ποδηλατοδρόμους, δείχνουν το δρόμο που θα ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια για να μπορέσουμε σταδιακά να λύσουμε το πρόβλημα. Και κλείνοντας, θέλω να πω μόνο το εξής. Είναι ένα σύνθετο θέμα. Απλοποιήσεις και αριστολογίες δεν χωρούν σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί πράγματι είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο καθημερινά. Γι' αυτό λοιπόν περιμένουμε μεγάλη αγωνία συγκεκριμένες προτάσεις και όχι απλουστεύσεις οι οποίες αδικούν το μέγεθος του προβλήματος από τους υποψηφίους μου. Για να βάζω και τους τηλεθεατές στη συζήτηση, ένας φίλος τηλεθεατής λέει εδώ: ναι, κυκλοφοριακό πρόβλημα στα Χανιά. Προφανώς, λέει, οι φίλοι μας οι Χανιώτες δεν έχουν έρθει σε ώρα αιχμής στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο, στον Άγιο Γιάννη Χωτοχωστό. Νομίζω ότι είναι κοινό πρόβλημα όλων των πόλεων που αναπτύχθηκαν. Να το βάζουμε και αυτό. Κυρία Μανιμανάκη, είναι ρεαλιστική η λύση ενός ουσιαστικού προγράμματος για το κυκλοφοριακό πρόβλημα των Χανίων? Τα Χανιά είναι μια πόλη που, όπως και το Ηράκλειο, έχουν μια τεράστια ανάπτυξη και διαρκώς μεγαλώνουν. Βεβαίως είναι ρεαλιστική η λύση ενός κυκλοφοριακού προγράμματος πραγματικά όταν εφαρμοστεί το ΣΒΑΚ και είναι ένα εργαλείο για το Δήμο. Αλλά εδώ προηγουμένως ο κύριος Σημανδυράκης μας μίλησε, ας πούμε, για μια πόλη, όπως είπε και ο ίδιος, δεν ξέρω τι γίνεται μέσα στο κέντρο της πόλης. Μας μίλησε για μια πόλη σαν να υπάρχουν όλα αυτά που είπε.
σαν να υπάρχουν ήδη να έχουν φτιαχτεί τα πάρκιν, σαν να υπάρχουν ήδη και να έχουν φτιαχτεί τα υπόγεια πάρκιν που ανέφερε ο κύριος Σιμανδυράκης. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Ούτε το πάρκιν της Αβέας είναι φτιαγμένο για να πάει να παρκάρει εκεί ο κόσμος. Προχθές και εμείς το αναφέραμε αυτό, ότι θα μπορούσε να δώσει λύση πραγματικά η περιοχή της Βιοχήμ, συγγνώμη, αλλά αυτή τη στιγμή... Η Αβέα, συγγνώμη, για την Αβέα. Εγώ έκανα λάθος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κάναμε μια ανάπλαση μέσα στο κέντρο της πόλης. Έκανε η Δημοτική Αρχή μια ανάπλαση μέσα στο κέντρο της πόλης, χωρίς να έχει προβλέψει τίποτα και το πού θα πάνε να παρκάρουν αυτοί οι άνθρωποι και το πού θα πάνε να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους οι εργαζόμενοι. Και όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Φανταστείτε ότι αυτή η ανάπλαση που έγινε στο κέντρο της πόλης έγινε σε μια περίοδο και τουριστική και βεβαίως επιφόρτισε όλο το πρόβλημα αυτό που υπάρχει ήδη μέσα στο κέντρο της πόλης. Άρα λοιπόν και από τις προηγούμενες εκλογές, από το 2019, στο πρόγραμμά του ο κύριος Σιμανδυράκης είχε πρώτο αυτό, τα περιφερειακά πάρκινγκ και τα πράσινα λεωφορεία τα οποία θα κυκλοφορούν και θα βοηθάνε τον κόσμο να κατέβουν στην πόλη. Πρώτα λοιπόν λύνουμε το πρόβλημα των πάρκινγκ και το πού θα σταθμεύουν οι άνθρωποι περιφερειακά και μετά μπαίνουμε να κάνουμε μια ανάπλαση μέσα στο κέντρο της πόλης. Διότι εγώ προσωπικά για να πάω το πατρικό μου που είναι, ξέρετε, είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, στην παλιά πόλη μέσα, μπορεί να έκανα από το σπίτι μου που μένω στο Ακροτήρι πάνω από 45 λεπτά. Με τη μητέρα μου με προβλήματα υγείας που έπρεπε να τη μεταφέρω στο νοσοκομείο και δεν μπορούσα ούτε αυτό να κάνω. Αυτό βιώνει η πόλη κάθε μέρα. Ο εργαζόμενος ο οποίος πρέπει να πάει στη δουλειά του γιατί δουλεύει μέσα στο κέντρο της πόλης, εάν είχε ένα περιφερειακό πάρκινγκ, βεβαίως θα έπαιρνε το λεωφορείο να κατέβει και να πάει να κάνει τη δουλειά του, να πάει να ψωνίσει στο κέντρο της πόλης, να πάει να περπατήσει, να πάει να φάει στο παλιό λιμάνι. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Μην μιλάμε λοιπόν σαν να ζούμε σε ένα συννεφάκι, γιατί δεν ζούμε σε αυτό το συννεφάκι δυστυχώς. Το κέντρο της πόλης έχει τεράστιο πρόβλημα και αν δεν λυθεί το πρόβλημα των περιφερειακών πάρκινγκ, δεν μπορούμε να μιλάμε ότι το έχουμε λύσει αύριο. Γιατί ξέρετε, οι μελέτες, συγκεκριμένη πρόταση. Βεβαίως έχω συγκεκριμένη πρόταση, κύριε Σιμανδυράκη. Υπάρχει η περιοχή, και το είχα ξαναπεί και προχθές, υπάρχει η περιοχή της Βιοχήμ. Βιοχήμ είναι ιδιωτική περιοχή. Ο Δήμος χώρος μπορεί να τον νοικιάσει. Ιδιωτικός χώρος είναι και το πάρκινγκ και το χώρος που έχει. Ένα-ένα. Η Βιοχήμ που αναφέρατε ανήκει σε κριτικά ακίνητα και ήδη έχει κορυφθεί σε άλλο ιδιώτη. Προσπαθήσαμε να το πάρουμε. Δυστυχώς είναι ιδιωτικός χώρος και έχει δοθεί αλλού. Το επόμενο ποιο είναι? Το επόμενο είναι στην περιοχή του Κουμπέτ, το χώρος που υπάρχει, το ακίνητο που έχει ο Δήμος Πλατανιά, το οποίο σας το έχει διαθέσει και δεν το δεχτήκατε να το νοικιάσετε. Όχι, δεν κάνω καθόλου λάθος. Και αυτό να με διαψεύσει και ο κύριος Μαλανδράκης, αν κάνω λάθος. Δεν θα με διαψεύσει. Εσάς θα διαψεύσει. Μάλιστα. Κύριε Λουτσέτη. Όχι, αυτές είναι προτάσεις της κυρίας Μανιμανάκη σε σχέση με τα περιφερειακά πάρκινγκ. Γιατί έχω να τις πω και άλλα τα οποία έχουν γίνει, όπως απέναντι από τον Άγιο Λουκά που προχωρήσαμε μετά από 5 δεκαετίες στην απαλωτρίωση που προέβλεπε για την περιοχή. Το πάρκινγκ που είναι, κύριε Σιμανδυράκη. Το πάρκινγκ να πάω να παρκάρω, να αφήσω το αυτοκίνητό μου να κατέβω σαν άνθρωπο σε αυτή την πόλη μέσα. Το πάρκινγκ, κυρία Μανιμανάκη, είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει στην πόλη πριν από δεκαετίες. Το ότι δεν έγιναν σε 4 χρόνια αυτά που δεν έγιναν σε 4 δεκαετίες, θα πρέπει να αναζητήσουμε τις ευθύνες. Κύριε Σιμανδυράκη, κύριε Μανιμανάκη, κύριε Λουτσέτη, θέλω να πάω τη συζήτηση λίγο παραπέρα στο κομμάτι του κυκλοφοριακού. Μήπως πρέπει να υπάρξει και ένα σχέδιο για να αλλάξει και η κυκλοφοριακή κουλτούρα των κριτικών, κύριε Λουτσέτη? Το θέτετε εκεί που ήθελα να το ξεκινήσω τη συζήτηση. Καταρχάς, ένα πολυσύνθετο ζήτημα, το οποίο όντως δεν το δημιούργησε καταρχάς ο κύριος Σιμανδυράκης. Και αναφέρομαι κριτικών, γιατί αυτή η φιλοσοφία δεν επικρατεί μόνο στα Χανιά, επικρατεί νομίζω σε όλες τις ελληνικές πόλεις. Ναι, κοιτάξτε όμως. Και ακόμα τώρα στη συζήτηση που ακούσαμε από τους δύο συνυποψηφίους, δεν μπήκε σοβαρά στη συζήτηση το βασικό λόγο που θεωρούμε εμείς ότι χωρίς αυτό, το βασικό ζήτημα που υπάρχει το πρόβλημα, καταρχάς, είναι η έλλειψη ουσιαστικών μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη. Στο ερωτηματολόγιο που έγινε στο σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας, ο πρώτος λόγος που δεν παίρνει κάποιος τα λεωφορεία στα Χανιά, του αστικού ΚΤΕΛ, το οποίο είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία προφανώς έχει τα προβλήματα της και άλλα θέλει και την κερδοφορία της, ήταν να. Ο πρώτος λόγος ήταν το κόμιστρο, η τιμή του. Ο δεύτερος λόγος που δεν παίρνει κάποιος το λεωφορείο ήταν η συχνότητα των λεωφορείων. Έχω δει με τα μάτια μου και όλοι οι Χανιώτες το έχουμε ζήσει. Καταρχάς, μια μεγάλη περιοχή όπως ήταν τα Τσικαλαριά, όπως είναι για παράδειγμα. Εχθές είχαμε εκεί πέρα περιοδεία που μας λέγανε οι άνθρωποι ότι είναι 5 φορές την ημέρα εξυπηρετεί λεωφορείο την περιοχή. Και τα περισσότερα λεωφορεία, να ξέρετε, είναι σαρδελοποιημένα. Δηλαδή, ο κόσμος μέσα είναι σε μια κατάσταση που είναι πραγματικά δύσκολο, σε σημείο που λες
δεν μπαίνω. Οπότε την ανάγκη του να πάρω το αμάξι μου, να μπορέσω να μετακινηθώ, η ανάγκη να πάρει κάποιο το αμάξι του, να κατέβει στο κέντρο και να ψάχνει μία ώρα να παρκάρει, δεν είναι, θεωρώ, ο Χανιώτης μαζοχιστής. Ποια είναι η ρεαλιστική πρόταση δική σας? Εμείς ακριβώς επειδή θεωρούμε, σε αντίθεση με τη Δημοτική Αρχή, ότι το κυκλοφοριακό δεν θα λυθεί με μέτρα ατομικής ευθύνης. Δηλαδή, πάρ' το ποδήλατό σου και πήγαινε, πάρε τα πόδια σου και πήγαινε, θα σου έχω πεζοδρόμο μεγάλο, θα σου έχω ποδηλατόδρομο, αλλά δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο μόνιμος κάτοικος, ούτε να πάει τα παιδιά του στο παιδικό σταθμό, ούτε να πάει για ψώνια, ούτε να πάει στη δουλειά του με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και δεν μπορούν όλοι να πάνε με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Άρα, τα μέσα μαζική μεταφορά είναι για μας ένα μεγάλο ζήτημα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, τα περιφερειακά πάρκινγκ τα έχουμε πει και τα έχουμε διεκδικήσει και πολλές φορές. Υπάρχουν ζητήματα, λέει ο κ. Μανδυράκης, με τις απαλωτριώσεις, με τις δυσκολίες. Ο ίδιος έλεγε όταν βγήκε δήμαρχος, τρεις μήνες μετά, σε κανάλι, υπάρχει δήλωσή του, ότι άμεσα, πολύ άμεσα, τον επόμενο μήνα θα δείτε εξελίξεις με τα πάρκινγκ. Και έχουν περάσει τέσσερις μήνες. Και δεν θα πω εγώ τώρα ότι δεν είναι δύσκολες διαδικασίες, αλλά από τη στιγμή που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε μια πόλη και έχει τόσους κυβερνητικούς βουλευτές. Τόσα στελέχη της κυβέρνησης. Γιατί δεν σκύβει η κυβέρνηση να λύσει το ζήτημα με μια αναγκαστικού τύπου απαλωτρίωση, για παράδειγμα, όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες. Και ο κύριος Μανδυράκης βέβαια έχει αποδειχθεί ότι δεν θέλει, ούτε μπορεί, ούτε έχει τη διάθεση να συγκρουστεί με την κυβέρνηση η οποία τον στηρίζει ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, εμείς θεωρούμε περιφερειακά πάρκινγκ, δημοτική συγκοινωνία, για την οποία δεν φτάνουν τα πέντε λεωφορεία, θέλει και παραπάνω. Και μάλιστα τα δημοτική συγκοινωνία όχι με το σχεδιασμό που έχει η Δημοτική Αρχή, δηλαδή να τα οδηγάνε τα λεωφορεία τα δημοτικά, να γίνει σύμβαση με τα αστικό κτέλ και επί της ουσίας να οδηγάνε τα λεωφορεία του Δήμου. Εμείς έχουμε πει δημοτική σύσταση δημοτική συγκοινωνία. Προσλήψεις πώς θα κάνουμε? Λέει τώρα ο κύριος Δήμαρχος, γιατί το έχει ξαναπεί, πώς θα κάνουμε προσλήψεις και ότι δεν μπορεί να συσταθεί δημοτική συγκοινωνία. Μόλις τώρα διάβαζα στο Δήμο Παιανίας, πριν ένα χρόνο ακριβώς, σύσταση δημοτική συγκοινωνία. Εδώ γνωρίζουμε ότι το Ηράκλειο έχει δημοτική συγκοινωνία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, άμα δεν θέλει κάποιος να ενισχύσει συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία είναι και αυτά τα οποία έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα στα Χανιά. Όπως ξαναείπα, έχει να κάνει με την κερδοφορία μιας ιδιωτικής εταιρείας, που μάλλον δεν θέλετε να σπάσετε τζανάκια, παρά αντιθέτως έχετε κάθε προσπάθεια να ακόμα και να συνεχιστεί να υπάρχει κερδοφορία πάνω στο πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τη Δημοτική Αρχή. Γιατί ανάγει, για να κλείσω και αυτό, σας, μόνο ένα πράγμα. Και ο κύριος Μανδυράκης τα τελευταία 4 χρόνια τι έκανε? Οι αναπλάσεις που γίνανε και τα μέτρα του ΣΒΑΚ που ανέφερε, του κυκλοφοριακής μελέτης που υλοποίησε, ήταν τέτοια που πραγματικά κόψανε από την πόλη πάρα πολλές θέσεις στάθμευσης, χωρίς παράλληλα να αναπληρώνονται. Άρα το πρόβλημα, ο ίδιος ο κύριος Μανδυράκης το όξινε. Μάλιστα. Και υπάρχει μια κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί και με τη δική του ευθύνη, γιατί πρώτα μειώνει τον κυκλοφοριακό φόρτο, πρώτα χαμηλώνει την ανάγκη του γιοταχή. Και μετά βάζει το ποδήλατο στην πόλη, αλλιώς είναι και επικίνδυνο. Πάντως δεν θέλω να παραπονεθείτε στο τέλος του debate, δεν μιλήσατε, κύριε Λουτσέτη. Εγώ αυτό που ακούω, είναι το εξής. Η κυρία Μανιμανάκη είπε να λύσουμε πρώτα το κυκλοφοριακό και μετά να κάνουμε αναπλάσεις. Και θέλω πραγματικά να ρωτήσω, με τα 8 εκατομμύρια ευρώ, τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που είχε γίνει στην Κρήτη των 30 οικοδομικών τετραγώνων, που ανταποκρίνεται σε αιτήματα δεκαετιών για να φτιάξουμε τα πεζοδρόμια, να υπογειοποιήσουμε τα καλώδια, να φυτέψουμε δέντρα και να προσθέσουμε αστικό εξοπλισμό, διασφαλίζοντας με την έλευση και της δημοτικής αστυνομίας ότι εκεί θα σταθμεύουν μόνο μόνιμοι κάτοικοι, εάν διαφωνεί και αν ήταν στο χέρι της, αν θα καθυστερούσε την έναρξη των εργασιών. Και πολύ περισσότερο, επειδή ακούστηκαν για χρονοδιαγράμματα ότι δουλεύουμε μέσα στο καλοκαίρι, προφανώς και δουλεύουμε στο καλοκαίρι και θα συνεχίσουμε να εκτελούμε το τεράστιο πρόγραμμα το οποίο έχουμε, μάλιστα, γιατί υπάρχουν προθεσμίες απορροφήσεις, υπάρχουν χρονοδιαγράμματα που καλό κάποιος θα είναι να μην τα αγνοεί αυτά. Κυρία Σημανδυράκη, η κυρία Μανιμανάκη θα αναγκαστώ να σας δώσω, αν θέλετε, το χρόνο να απαντήσετε στον κύριο Σημανδυράκη. Να απαντήσω, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι δεν είμαι εγώ δήμαρχος, εύχομαι να είμαι δήμαρχος, γιατί αν μου δώσει την ευκαιρία ο κόσμος να, από την επόμενη Δευτέρα πραγματικά να αναλάβω εγώ το Δήμο Χανίων. Πρώτα απ' όλα θα σκεφτόμουν, κύριε Σημαντηράκη, τους πολίτες αυτής της πόλης, οι οποίοι ταλαιπωρούνται κάθε μέρα για να βρουν ένα χώρο στάθμευσης. Σήμερα προσπαθούσα να έρθω στο Δημαρχείο στη συνάντηση που είχαμε. Το δημοτικό πάρκινγκ του Δήμου ήταν στις 11 η ώρα ήδη γεμάτο και γύριζα όλη την περιοχή γύρω-γύρω, πραγματικά για να βρω ένα χώρο στάθμευσης για να προσεγγίσω το Δημαρχείο. Εκτός από το έτσι, να περιγράφετε το πρόβλημα, αυτό είναι το πρόβλημα, μα κύριε Σημανδυράκη, αυτό είναι το πρόβλημα. Κάποια πρόταση συγκεκριμένη, εκτός από το να περιγράφετε το πρόβλημα, δεν έχω ακούσει. Πρώτα λοιπόν λύνω το πρόβλημα και βρίσκω τους χώρους
στους οποίους θα πάει να σταθμεύσει όλος αυτός ο κόσμος στην ανάπλαση που θα γίνει εκεί στο κέντρο, για να μπορούν να πάνε να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους οι εργαζόμενοι. Έτοιμα πολιτών ήταν να αλλάξουμε και να φτιάξουμε τα πεζοδρόμια σε όλη την περιοχή. Και θα έπρεπε να χαίρεστε που μετά από 30 χρόνια φτιάχνουμε όλη αυτή την περιοχή. Το πατρικό μου σπίτι είναι εκεί και βεβαίως θα χαρώ όταν αλλάξει η περιοχή εκείνη. Αλλά πείτε μου πού θα πάει να παρκάρει ο πατέρας μου το αυτοκίνητό του. Διασφαλίζουμε τις θέσεις των μόνιμων κατοίκων. Με επαναλαμβάνω. Αυτή τη στιγμή παρκάρουν στην περιοχή εκεί κόσμος λοιπόν, από κύριε, παντού. Πού θα πάει αυτός ο κόσμος. Κυρία Μανιμανάκη, κύριε μισό λεπτό. Βάλτε μία νοτελεία, θα επιστρέψω με το θέμα του κυκλοφοριακού. Πρέπει. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Καταρχήν θέλω να είμαι δίκαιος απέναντι στον κύριο Μαράκη. Μισό λεπτό, κύριε. Πρέπει να πάω στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα το πείτε μόλις επιστρέψουμε. 10 δευτερόλεπτα. Όταν φτιάχνουμε ένα πεζοδρόμιο, υπάρχει μια συγκεκριμένη προδιαγραφή που πρέπει να μπει ελάχιστου πλάτους. Εμείς ακολουθούμε λοιπόν τις παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται. Βεβαίως, όπως που η ίδια νομοθεσία επιτρέπει παρεκκλήσεις και εσείς λέγατε ότι δεν επιτρέπονται. Πραγματικά συγκρίνετε τώρα το Γαλατά με το κέντρο της πόλης. Τόσο πολύ θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Δεν επιτρέπεται να γίνει αναπτύξη. Λοιπόν, εδώ γίνεται μια συζήτηση. Πρέπει να πάω. Δεν πατάει στην πραγματικότητα. Πατάει απλά. Και φυσικά δεν έχετε καμία ευθύνη να κάνετε προτάσεις που πατάνε στην πραγματικότητα. Γιατί απλοποιείτε τα πράγματα. Πρέπει να πάω. Κύριε, πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι αυτό. 11 ακριβώς η ώρα εχμής εδώ ζωντανά στην Κρήτη TV, στο Prime Time της Δευτέρας. Φιλοξενούμε τους 4 ανθρώπους που διεκδικούν τη δική σας ψήφο στο Δήμο Χανίων, το δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης. Συζητούσαμε και συζητάμε για το κυκλοφοριακό, ένα τεράστιο κεφάλαιο για κάθε κριτική πόλη. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Μαράκη, για την δική σας πρόταση σε ένα ζήτημα που από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από τα μηνύματα και οι πολλοί τους Χανιώτες. Τους καίει και τους τσουρουφλάει, είναι αλήθεια. Λοιπόν, και πρέπει να παραδεχτούμε ότι όντως τα Χανιά έχουν πρόβλημα κυκλοφοριακό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει επιδεινωθεί, είναι αλήθεια. Εγώ θέλω να πω ότι από την πλευρά μας η θέση μας είναι ότι μιλάμε κυρίως για ένα πολιτικό πρόβλημα και όχι για ένα τεχνικό πρόβλημα, που ακόμα και οι τεχνικές κατευθύνσεις έχουν από πίσω, μπορούν μάλλον πολλές φορές να πάρουν πολιτική γραμμή και αντί να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των πολιτών. Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ο τρόπος οργάνωσης της κυκλοφορίας διαμορφώνει αντιλήψεις για συμπεριφορές. Ο προσανατολισμός του κυκλοφοριακού και την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο του τουρισμού αλλά και διάφορων έργων βιτρίνας, στην ουσία δημιουργεί προβλήματα αντί να τα επιλύει. Ναι, η αποτροπή του αυτοκινήτου προφανώς πρέπει να γίνει από την πόλη, αλλά όχι χωρίς όμως συμπληρωματικά και πολύ βασικά έργα. Εμείς θεωρούμε ότι χρειάζονται πεζοδρόμια, ασφαλές οδικό δίκτυο, ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, έργα πρωής ομβρίων υδάτων, πάνε αυτά μαζί, με αποτελεσματική φωτεινή σηματοδότηση. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός που να εξυπηρετεί πραγματικά τις ανάγκες των πολιτών, αντί να έχουμε δύο μπαλώματα εκεί, δύο μπαλώματα παραπέρα και στο τέλος να μην έχουμε λύση σε κανένα ζήτημα. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και την περιβαλλοντική καταστροφή και την ατμοσφαιρική ρήπανση και γενικότερα να ανοίξουμε το δρόμο για μια άλλη αντίληψη στο ζήτημα το κυκλοφοριακό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τιμωρητικές συμπεριφορές, ιδιαίτερα τη στιγμή που δεν παρέχονται τα αναγκαία μέτρα. Εμείς είμαστε πέρα ενός δημόσιου δημοτικού φορέα συγκοινωνιών με δωρεάν εισιτήριο, που παράλληλα θα εξασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας των οδηγών και όλων των άλλων σε δημοτική επιχείρηση, όπου μάλιστα θα σταματήσουν και διάφορα φαινόμενα όπου η μία περιοχή έχει λεωφορεία και η μία άλλη δεν έχει και δεν μπορεί ο κόσμος να πάει στη δουλειά του. Μιλάμε για δωρεάν εισιτήριο, γιατί αυτή τη στιγμή για να πάει κάποιος στο νοσοκομείο των Χανίων, συνταξιούχος ή άρρωστος, θέλει 1,5 ευρώ, όπου είναι πάρα πολύ υψηλό το ποσό.
Θέλω να αναθυμίσω στους Χανιώτες ότι η Δημοτική Αρχή Σημαντηράκη εκλέχτηκε την προηγούμενη τετραετία με το ζήτημα επίλυσης του κυκλοφοριακού ζητήματος. Όμως, από την προεκλογική περίοδο του 2014, όπου οι ποδηλάτρες, μια πολύ ενεργή συλλογικότητα, είχε καλέσει σε debate τους τότε υποψήφιους δήμαρχους για να πούνε το σχεδιασμό τους για την πόλη, μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ακούσαμε για πάρκινγκ, αλλά πάρκινγκ δεν είδαμε. Είμαστε πάλι στο ΘΑ. Ίδια επιχειρηματολογία κατεβαίνει πάλι ο κ. Σημαντηράκης στις εκλογές. Επίσης, μας μιλάει για άλλα έργα όπως το υπόγειο πάρκινγκ κάτω από το στάδιο των Χανίων. Το οποίο είτε λίγο είτε πολύ παρουσιάζεται ως δικό του έργο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ο σχεδιασμός για αυτό το έργο από το 2000. Και μάλιστα οι πρώτες αρχαιολογικές έρευνες σταμάτησαν το 2005 και το 2009 λόγω διακοπής χρηματοδότησης για να ξεκινήσουν πάλι το 2011. Και μάλιστα έβλεπα προηγουμένως ότι υπάρχει και διπλωματική εργασία από τον Οκτώβριο του 2014. Άρα, κανείς δεν μπορεί να μας πει ότι μιλάμε για ένα καινούριο έργο. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαστε σίγουροι, επιτρέψτε μου να το πω, ότι οποιοδήποτε έργο ξεκινήσει σε μια δημοτική αρχή θα ολοκληρωθεί στην ώρα του. Δεν θα αναφέρω παραδείγματα και τίματα, θα πάμε σε άλλα ζητήματα. Πολύ γρήγορα όμως, κύριε Μαλάκη, τώρα. Το ζήτημά μας είναι ότι η λύση είναι και πάλι τα κινήματα να εκδεκδικήσουν, όπως ήδη κάνουν ακόμα πιο δυναμικά, τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη και πάνω απ' όλα να απαιτήσουμε από το κεντρικό κράτος χρηματοδότηση με κατεύθυνση των πλεονασμάτων του Δήμου σε αυτό, αντί την επιδότηση ιδιωτικών φορέων. Αυτή είναι η θέση μας. Μάλιστα. Και αυτή ανοίγουμε αυτή την περίοδο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τεράστιο κεφάλαιο. Θα ήθελα, επειδή βλέπω ότι έρχονται μηνύματα και θέλω να θέσω όσο το δυνατόν περισσότερα, θα ήθελα να κάνουμε πολύ γρήγορες τοποθετήσεις. Βεβαίως, η συζήτηση για την καθαριότητα είναι το Α και το Ω σε έναν Δήμο μαζί με το κυκλοφοριακό. Κύριε Σημανδυράκη, θέλω να σας ρωτήσω, σε 2 μήνες ολοκληρώνεται αυτή η αυτοδιοικητική θητεία. Και πολύ γρήγορα να μου απαντήσετε αν είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο που διαχειριστήκατε το κομμάτι της καθαριότητας τόσο στην πόλη των Χανίων, δηλαδή στον αστικό ιστό, όσο και στις περιαστικές περιοχές, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Δήμος Χανίων, πέρα από το αστικό κομμάτι του Δήμου, έχει και πολλές περιαστικές περιοχές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την Αγία Μαρίνα, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα Κεραμιά, περιοχές αρκετές που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά μιας πόλης. Με εξαίρεση βεβαίως την Αγία Μαρίνα που έχει και αυτή την τεράστια τουριστική ανάπτυξη. Θα είμαι ευθύς, κύριε Δασκαλάκη. Θεωρώ ότι ποτέ στο παρελθόν ο Δήμος Χανίων δεν ήταν τόσο καθαρός όσο είναι τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει μια τεράστια δουλειά που προφανώς την πιστώνονται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δουλεύουν σκληρά για να κρατήσουν καθαρή την πόλη παρά το τεράστιο φόρτο το οποίο δέχεται από τους χιλιάδες των επισκεπτών. Όμως το αποτέλεσμα νομίζω ότι μπορεί να το αναγνωρίσει ακόμα και ο πιο κακοπροαίρετος. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, έχουν γίνει βήματα καινοτομία σε πάρα πολλά κομμάτια. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το σύστημα πόρτα-πόρτα επανήλθε ουσιαστικά σε μια κανονικότητα, σε μια λειτουργία σε όλη την παλιά πόλη με εξαιρετικά αποτελέσματα. Έχουμε λάβει πολλά θετικά μηνύματα από επισκέπτες για την ποιότητα και τη συνεργασία που έχουν οι εργαζόμενοι με τους επιχειρηματίες και τους μόνιμους κάτοικους στην παλιά πόλη, αλλά και στην υπόλοιπη περιοχή. Έχουν πυκνώσει τα δρομολόγια, έχουν μπει σε μία τάξη, ενώ τα αντανακλαστικά του Δήμου σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν μεμονωμένα προβλήματα είναι ιδιαίτερα γρήγορα. Επίσης, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μαζί με την ΤΕΔΙΣΑ, ένα ΦΟΣΔΑ πρότυπο σε εθνικό επίπεδο, έχουμε ολοκληρώσει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις στο κομμάτι των υποδομών. Αυτό το οποίο κάναμε εκτός από τα οχήματα καθαριότητες τα οποία προμηθευτήκαμε. Εκτός την ολοκλήρωση ενός τεράστιου έργου που λίγοι το αναγνωρίζουν για τη δημιουργία των 2 επιπλέον κυττάρων τελικής αναπόθεσης απορριμμάτων, κάναμε και κάποιες σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία. Είμαστε ο πρώτος Δήμος στη χώρα που αλλάξαμε τη διαγωνιστική διαδικασία για τα ανακυκλώσιμα υλικά, εξασφαλίζοντας πολύ σημαντικά ωφέλη για την καθαριότητα, τα οποία έρχονται ξανά πίσω στην καθαριότητα. Είμαστε αυτοί που εντοπίσαμε και ολοκληρώνουμε τη διαγωνιστική διαδικασία για τον χώρο στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων που θα μειώσει περισσότερο από 40% το κόστος αποκομιδής. Έχουμε δρομολογήσει μια σειρά πολύ σημαντικών παρεμβάσεων και έχουμε προβεί σε ζητήματα καθαριότητας, τα οποία δεν είναι άμεσα αντιληπτά ότι συνδέονται με την καθαριότητα.
Αν θα έρθείτε στα Χανιά τα τελευταία χρόνια, θα δείτε ότι έχουμε αφαιρέσει χιλιάδες ενημερωτικές πινακίδες σε όλο το οδικό δίκτυο. Και αυτό μπορεί κάποιος να μην το αξιολογεί ως σημαντικό, όμως δίνει μια άλλη εικόνα στο Δήμο μας και μπορεί εύκολα να το συγκρίνουμε με άλλες τουριστικές περιοχές όπου υπάρχει σε κάθε διασταύρωση, σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος, ένα χάος από ενημερωτικές πινακίδες. Όλα αυτά όμως εστιάζονται κυρίως στο κομμάτι της αύξησης της ανακύκλωσης. Είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα στο ποσοστό ανάκτησης από τα απορρίμματα και βέβαια εξυγειάναμε όλο το σύστημα της καθαριότητας. Δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση μετά τον πρώτο χρόνο στις πληρωμές των εργαζομένων και σε όλο το κομμάτι της διαχείρισης και καθημερινά βελτιώνουμε. Κλείνω με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ειλικρινές ευχαριστώ στους εργαζόμενους της καθαριότητας που όλοι μαζί αναβαθμίσαμε αυτό το κρίσιμο τομέα της καθημερινότητας. Εδώ βλέπω ότι συνδυάζουν το θέμα της καθαριότητας και αυτό είναι, αφορά και τους τέσσερις και με το κομμάτι των αδέσποτων ζώων. Βεβαίως τα αδέσποτα ζώα, οφείλω να το πω, δεν είναι με δική τους ευθύνη στον δρόμο. Ανθρώπινο χέρι τα αφήνει εκεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τα ίδια τα ζώα αλλά και για τη συμβίωσή τους με τους ανθρώπους. Κυρία Μανιμανάκη, έρχομαι σε εσάς. Η δική σας πρόταση για την καθαριότητα και θα ήθελα να σταθούμε και στο κομμάτι τι μπορεί να αλλάξει, τι είναι αυτό το καινούριο που φέρνει η δική σας παράταξη σε αυτήν την αυτοδιοικητική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη μέχρι την Κυριακή. Είπατε προηγουμένως για τα αδέσποτα και για το ότι βεβαίως τα αδέσποτα και τα ζωάκια δεν μπορούν να ελέγξουν το πού θα πάνε να αφήσουν τα κακάκια τους ή να κατουρίσουν. Όμως θέλω να πω το εξής. Μου δίνετε μια πάσα σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που ο Δήμος μας δεν έχει προβλέψει. Αυτή τη στιγμή στα Χανιά δεν υπάρχουν δημόσιες τουαλέτες. Mm-hmm. Υπάρχει μία δημόσια τουαλέτα στην περιοχή της παλιάς πόλης και όλοι αυτοί οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται στα Χανιά, οι τουαλέτες που υπήρχαν στην αγορά έχουν κλείσει λόγω της ανακατασκευής της αγοράς. Το ίδιο ισχύει και στην ανάπλαση της 1866. Λοιπόν, όλοι οι τουρίστες αυτοί κάπου πηγαίνουν οι άνθρωποι, χρειάζονται να κάνουν την ανάγκη τους. Και πάρα πολλοί από αυτούς αναγκάζονται και την κάνουν και σε... τους έχουμε δει με τα μάτια μας, ας πούμε, σε διάφορες γωνίες της πόλης μας. Αυτό είναι απαράδεκτο, πραγματικά. Είναι ένα θέμα που ο Δήμος θα έπρεπε να το είχε λύσει. Τουλάχιστον να μπουν τουαλέτες πρόχειρες για να μπορούν να εξυπηρετούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από την κρουαζιέρα, από τη Σούδα, για να φτάσουν στην πόλη των Χανίων και δεν έχουν μία τουαλέτα να πάνε να κάνουν την ανάγκη τους. Λοιπόν, αυτό είναι στα πλαίσια βεβαίως και της καθαριότητας του Δήμου μας, έτσι. Απεντομώσεις δεν έχουν γίνει στα Φρεάτια ή δεν ξέρω πότε έγινε η τελευταία. Θα δείτε πότε προβλέφτηκε. Δεν ξέρω πότε προβλέπετε, κύριε Δήμαρχε, αλλά εγώ ξέρω ότι βλέπω περπατάω κατσαρίδες. Εντάξει, σε διάφορα σημεία στην πόλη και ειδικά στην παλιά πόλη μέσα. Εντάξει. Μιλήσατε για την περιοχή της Αγίας Μαρίνας προηγουμένως, στην αρχή. Η περιοχή λοιπόν της Αγίας Μαρίνας, από όσο ξέρω και από όσο με έχουν πληροφορήσει οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας, η καθαριότητα γίνεται μόνο στον κεντρικό παραλιακό δρόμο και πουθενά αλλού. Οι κάθετοι δρόμοι της Αγίας Μαρίνας καθαρίζονται αποκλειστικά από τους κατοίκους της. Άρα λοιπόν βλέπουμε το πρόβλημα, βλέπουμε μόνο το κεντρικό κομμάτι και τίποτα παραπέρα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να απαντήσω όμως. Συγχωρέστε με. Ειδικά στην Αγία Μαρίνα ήμασταν αυτοί που αφαιρέσαμε τους κάδους από τον κεντρικό δρόμο. Βάλαμε τους κάδους σε καθέτους για να μην επηρεάζουν όλη την εικόνα της παλιάς πόλης. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και προφανώς υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο επιτηρείται από τους τοπικούς προέδρους σε σχέση με τη σάρωση των γειτονιών. Όλα αυτά τα οποία λέει η κυρία Μανιμανάκη ότι καθαρίζουν μόνοι τους οι κάτοικοι. Θα ήθελα να ρωτήσω, κάνουν και την αποκομιδή μόνοι τους οι κάτοικοι? Δεν μίλησα για αποκομιδή. Άρα τη σάρωση. Όλα λοιπόν, το κομμάτι της άρρωσης, το κομμάτι της άρρωσης, των δρόμων, για καθαριότητα των πεζοδρομίων, ασφαλώς υπάρχει πρόγραμμα. Ακούστε με λίγο, να σας ενημερώσω. Υπάρχει πρόγραμμα. Ωραία, για τη άρρωση λοιπόν. Για τη άρρωση λοιπόν της περιοχής Αγίας Μαρίνας και για όλο τον Δήμο. Υπάρχει
άριστη συνεργασία των τοπικών προέδρων με τα κατατόπου συνεργεία και εξού τα θετικά αποτελέσματα. Είναι η πρώτη φορά, κύριε Δασκαλάκη, που στις περιαστικές περιοχές, σε ορεινά και ημιορεινά χωριά, υπάρχει παρουσία συνεχώς σε εβδομαδιαία βάση, κάποιες περιπτώσεις και διπλά συνεργεία για τον καθαρισμό των περιοχών. Και αν κάτι φαίνεται από τη συνεργασία που είχαμε με τους τοπικούς, γιατί δεν είναι τυχαίο, κύριε Δασκαλάκη, ότι από τους 26 εν ενεργεία απερχόμενους προέδρους, 24 επιλέγουν να συνεχίσουν την παρουσία τους στο δικό μας συνδυασμό και οφείλεται στην αγαστή συνεργασία και στο αποτέλεσμα το οποίο πετύχαμε. Κύριε Σημανδυράκη. Πηγαίνετε, κύριε Δήμαρχε, στις περιοχές τις περιαστικές, εκεί πέρα που υπήρχαν παιδικές χαρές, να δείτε πώς έχουν γίνει αυτές οι παιδικές χαρές που εσείς ξυλώσατε. Έχουν γίνει σκουπιδότοποι. Οι παιδικές χαρές ξυλώθηκαν γιατί δεν έχουν μιλούσαν γίνει την όμως σκουπιδότοποι, κύριε Δήμαρχε. Δεν μιλούσαν την νομοθεσία. Έχουν γίνει όλες σκουπιδότοποι και εκεί πηγαίνουν τα παιδιά και παίζουν. Εσείς θα προτιμούσατε να παίζουν εκτός προδιαγραφών παιδικές χαρές. Εμείς αυτό που κάναμε είναι. Θα προτιμούσα όμως να τις έχω καθαρές, τουλάχιστον μέχρι να μπουν οι καινούριες παιδικές χαρές. Σε ποιες αναφέρεστε? Πηγαίνετε στα Νεροκούρου να δείτε. Στα Νεροκούρου προχθές ήμουν. Και εγώ ήμουνα. Και τι είδατε? Έχω και τις φωτογραφίες. Εγώ θεωρώ τώρα ότι είναι αυτή μια μίζερη. Δεν είναι μίζερη, κύριε Δήμαρχε. Δεν είναι μίζερη πολιτική αυτή. Κάνει τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα, κύριε Δήμαρχε, έχει γίνει μόνο για την πόλη των Χανίων. Να απαξιώσει τη δουλειά που κάνουν κυρίως οι εργαζόμενοι μαζί με τις τοπικές κοινότητες. Κάνετε μεγάλο δάθος. Δεν αδικό καθόλου τους εργαζομένους. Δεν αδικό καθόλου τους εργαζομένους. Θεωρείτε ότι είναι δουλειά του ίδιου του Δημάρχου να γνωρίζει ότι ο χώρος του Νεροκούρου δεν είναι καθαρά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, κύριε Δήμαρχε. Τα συμπεράσματα νομίζω τα βγάζει ο κόσμος. Κύριε Λουτσέτη. Επειδή είναι όντως στιγμή να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, το θέμα της καθαριότητας, να ξέρετε, είναι κάτι το οποίο το χρυσοπληρώνει ο χανιωτικός λαός. Δεν είναι κάτι δωρεάν, είναι ανταποδοτικές υπηρεσίες και είναι πολλά εκατομμύρια το κόστος τόσο της αποκομιδής όσο και της αναπόθεσης, τα οποία είναι τέλη, τα οποία τα πληρώνει ο χανιωτικός λαός. Εκεί λοιπόν, καταρχάς, να πούμε ότι είμαστε από τους Δήμους με πολύ ακριβό τιμολόγιο, παρά το ότι 1.000.000 τετραγωνικά μέτρα δηλωθήκαν παραπάνω μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ και της δήλωσης τετραγωνικών, η οποία έγινε πρόσφατα, και ο Δήμος αύξησε τα έσοδά του κατά 1,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εμάς μία κριτική που έχουμε κάνει στη Δημοτική Αρχή είναι ότι χρυσοπληρώνει ο Χανιώτης την καθαριότητα και φοροαπαλλάσσεται από την ανάγκη να πληρώνει ο μεγαλοεπιχειρηματίας. Και αυτό το λέμε ως εξής. Δεν έρχονται. Εδώ το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Από την ανάπτυξη αυτή λοιπόν του τουρισμού, κάποιοι κερδίζουν εκατομμύρια και φτιάχνουν ξενοδοχεία το ένα πίσω από το άλλο, και κάποιοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Οι εργαζόμενοι και όσοι δυσκολεύονται πραγματικά με το μοντέλο ανάπτυξη που έχει αναπτυχθεί στα Χανιά. Άρα θεωρούμε ότι η προτεραιότητα θα έπρεπε να ήταν η μείωση τιμολογίου στην κατοικία και η αύξηση σε ξενοδοχειακές μονάδες ή μεγάλες βιομηχανίες. Αντί αυτού, να ξέρετε ότι τα δωμάτια ξενοδοχείου στα Χανιά πληρώνουν το ίδιο τέλος με μια αστεία προσάυξη 5% με μια κατοικία. Ενώ δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη ρήπανση προκαλείται συνολικότερα από το ζήτημα του τουρισμού. Ένα άλλο ζήτημα που εμείς έχουμε θέσει είναι και το εξής. Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα καθαριότητας είναι κατακαιρματισμένες. Λέει ο κύριος Δήμαρχος, ευχαριστώ και ευχαριστώ στους εργαζόμενους. Το ξέρει ότι στη ΔΕΔΙΣΑ η μισή είναι εργολαβική και την υπερορία που τους υποχρεώνουν να δουλεύουν υπερορίες για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Και ειδικά τα καλοκαίρια, να ξέρετε, οι περισσότεροι δουλεύουν υπεροριακά, φουλ, έχει χτυπήσει κόκκινο εκεί πέρα. Και ξέρετε τι παίρνουν? 2 ευρώ την ώρα. 2 ευρώ την ώρα. Και δεν έχω δει ποτέ τη Δημοτική Αρχή, ούτε σε καμία απεργία που καλεί το σωματείο τους να κατέβει να διεκδικήσει μαζί τους αυξήσεις από την κυβέρνηση και την ικανότητα να μπορεί να προσλάβει μόνιμο προσωπικό. Αντί αυτού, βλέπουμε μόνο φοροαπαλλαγές στις μεγάλες επιχειρήσεις, βλέπουμε τις άνω των 2.000 τετραγωνικών βιομηχανίες να έχουν μειωμένο τέλος και βλέπουμε συνεχόμενα τα αυξημένα τιμολόγια. Και ταυτόχρονα πρωτοστατεί στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών. Εδώ υπόθηκε πριν για τη δημόσια τουαλέτα στην αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η λογική που η Δημοτική Αρχή είχε να βάλει εισιτήριο 1 ευρώ για τη χρήση της τουαλέτας, προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να πληρώνει τον εργολάβο που έχει πει μέσα για την καθαριότητα. Όχι. Δηλαδή αυτή η ανταποδοτικότητα σε έναν βαθμό φτάνει σε ξεφτελιστικά επίπεδα, αλλά το μεγαλύτερο ζήτημα είναι ότι η οικονομική πολιτική του Δήμου για το θέμα της καθαριότητας είναι μεγάλη, είναι ταξική, φορτώνει τα βάρη στους πολλούς για να εξοικονομούν οι λίγοι πόρους για να μπορούν να ξανακάνουν όλο και μεγαλύτερες επενδύσεις. Είναι πιο καθαρά τα Χανιά σχέση με το παρελθόν? Κύριε Παναγιώτη, εγώ δεν θα κάτσω να σας πω τώρα πόσο πιο καθαρά ήταν πριν 5 χρόνια ή πριν 10 χρόνια.
Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι είναι, κάνατε καλά τη δουλειά σας, κάποιοι καθαρίσατε και θέλετε να ακούσετε και ένα μπράβο. Όχι, συγγνώμη δηλαδή. Είναι το χρυσοπληρώνει ο χανιώτικος λαός. Το χρυσοπληρώνει ο χανιώτικος λαός. Και σας ξαναλέμε και επιτέλους πάρτε το χαμπάρι ότι πρέπει να ελαφρύνεται από τα δημοτικά τέλη τις κατοικίες και τις λαϊκές. Το λαϊκό εισόδημα, ειδικά την περίοδο που εξανεμίζεται στο πρώτο διβδόμαδο το λαϊκό εισόδημα και ο μισθός έχει φύγει, πρέπει να μειώσετε τα δημοτικά Μάλιστα. τέλη στους εργαζόμενους και τις κατοικίες και να τα αυξήσετε τα ξενοδοχεία. Να... Έχετε μόλις ένα λεπτό, κύριε Σημανδυράκη, να απαντήσετε. Θα ήθελα να πω το εξής. Καταρχάς, όσον αφορά τα τέλη, είμαστε αυτοί που αυξήσαμε τα δημοτικά τέλη στις μεγάλες επιχειρήσεις και αν θυμάμαι καλά σε εκείνη Σιγά. Την... Σιγά, κύριε Σημανδυράκη, τώρα μην ακούμε δηλαδή και πράγματα ανακρίβεια. Πείτε, πώς. Τώρα, κύριε Δασκαλάκη, το σιγά σε κάτι το οποίο έχει ψηφίσει και μάλιστα ο κύριος Μητσέτης έχει ψηφίσει παρόν, νομίζω ότι Καλά, θα πρέπει να ανατρέξουμε στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμένα με ενδιαφέρει και θεωρώ ότι ενδιαφέρει και τον κάθε αντιποψήφιό μου να μπορούμε να παρέχουμε αυτή τη βασική υπηρεσία στους πολίτες. Με όσους περιορισμούς και αν έχουμε. Αυτό το οποίο όμως κάναμε για τους εργαζόμενους, επειδή πραγματικά είναι μια εξαιρετικά δύσκολη δουλειά, ακόμα και στην αύξηση την τελευταία που έγινε στον κατώτατο μισθό, και ενώ οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν είναι στην κατηγορία του κατώτατου μισθού, εμείς προσπαθήσαμε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια τα οποία είχαμε και γι' αυτό δόθηκαν Μάλιστα. για πρώτη φορά αυξήσεις και δόθηκε και δυνατότητα σε όσους εργάζονται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΙΣΑ να έχουν τροφείο το οποίο να μπορεί να καλύπτει και τα οδηπορικά τους. Δεν λέω ότι αμείβονται καλά αυτοί οι άνθρωποι. Λέω όμως ότι έγιναν σημαντικά βήματα εξού Μάλιστα. και οι άριστες σχέσεις που έχουμε και με τα δύο σωματεία. Κύριε Μαράκη, έρχομαι σε εσάς. Δεν σας είδα στην απεργία όμως όταν αγωνιούσαν για το 13ωρο και 16ωρο η εργασία του Υπουργού Εργασίας πρόσφατα στη Βουλή. Όπως δεν με έχετε δεν δει. Σας είδα όπως... δεν σας είδα να κλείνετε τις υπηρεσίες του Δήμου ενώ το Σωματείο Εργαζομένων των ΟΤΑ είχε πάρει απόφαση για απεργία και συμμετοχή στη διαδήλωση. Δεν σας είδα να κλείνετε παρά σας είδα εκεί σίγουρα... να λειτουργείτε τον Δήμο λειτουργώντας σαν απεργοσπαστικός μηχανισμός. Σίγουρα. Αυτό κάνατε, κύριε Λουτσέτη. Σίγουρα δεν με έχετε δει και στις δεκάδες συναντήσεις που έχουμε κάνει με το Σωματείο για να μπορέσουμε να δώσουμε πιστικές απαντήσεις κύριε στα προβλήματα Μαράκη. Που τους απασχολούν. Ούτε εκεί με έχετε δει, γιατί δεν σας ενδιαφέρει τελικά η λύση. Εμείς γνωρίζουμε ότι στον αγώνα των εργαζομένων να μην περνάνε αντεργατικά εκτρώματα, είστε όχι μόνο απόν, αλλά συνεχίζετε τη λογική του να λειτουργεί ο Δήμος, ενώ έπρεπε να είναι όλες οι υπηρεσίες. Ο Δήμος, κύριε Λουτσέτη, δεν κυβερνιέται στον δρόμο, κυβερνιέται από τα γραφεία στις θέσεις που μπράβο, καθίστε στην καρέκλα σας, λοιπόν. Καθίστε στην καρέκλα σας, κύριε Σημανδυράκη, και διοικήστε τον Δήμο. Στην καρέκλα σας, που την έχετε αγαπήσει και τόσο πολύ. Εσείς να κυβερνήσετε, λοιπόν, τον Δήμο. Συγγνώμη, αλλά δεν έχετε κάνει μια βόλτα με στην πόλη των Χανίων. Γιατί δεν το μάθετε. Μήπως μας κυβερνάει το μαξί μου, κύριε Σημανδυράκη, για να τα λέμε όλα όπως πρέπει. Παρακαλώ που δεν έχω κάνει μια βόλτα στο. Για κατεβείτε κάτω στην πόλη των Χανίων. Λοιπόν, μισό λεπτό. Αυτό. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Μαράκη. Ωραία. Τα πράγματα είναι απλά. Είναι υποκρισία, είναι σκέτη παράνοια να λέει ο Δήμαρχος, πιάναμε από αυτό το τελευταίο, ότι ο Δήμος διοικείται από τα γραφεία και όχι από τους δρόμους. Από τους δρόμους πρέπει να διοικείται ένας Δήμος, από τους χώρους εργαζομένων, από τους χώρους των γενικών συνελεύσεων. Λοιπόν, πανεβαίνω 10 χρόνια στο Δήμο, ίσως και παραπάνω, όσα χρόνια υπάρχει και η αντρασία στα Χανιά. Λοιπόν, εργαζόμενους βλέπω, απόψεις που είναι σε αντίθεση μεταξύ τους βλέπω, το Δήμαρχο δεν το βλέπω. Λοιπόν, και εμείς είμαστε κάθετα αντίθετες σε ένα μοντέλο ανάθεσης, που στο τέλος βέβαια καταλήγει στο να δημιουργεί φαινόμενα όπως έχουν ήδη αναλυθεί. Όχι, δεν έχουμε μια καθαρή πόλη στα Χανιά, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, να πούμε από τις μονάδες τις ξενοδοχειακές που πετάνε μέσα στα ποτάμια και στις λίμνες τα όμβρια ύδατα και τις απαγκετεύσεις τους και το οποίο μπορεί άνετα σε μια επόμενη κακοκαιρία να δημιουργήσει πρόβλημα και νέα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, είπε ο κύριος Δήμαρχος για σεβασμό στους εργαζόμενους. Αλήθεια. Και ποιος έχει λοιπόν τη σάρωση στους δρόμους, ο Δήμος ή ένας εργολάβος. Λοιπόν, και γενικότερα έχουμε μια πολιτική η οποία στην ουσία καταλήγει να επιβαρύνεται η τσέπη του Δημότη, αντί πραγματικά να έχουμε μια πολιτική η οποία θα έχει ένα καθαρό Δήμο ανθρώπινο για όλους. Και εντάξει, τώρα έχουμε και προτάσεις δηλαδή, γιατί χρησιμοποιείται πάρα πολύ
από τη Δημοτική Αρχή ότι η αντιπολίτευση γενικά κάνει κακόπιστη κριτική. Ναι, θα κάνουμε κριτική, σκληρή, έντονη, όταν δεν γίνονται έργα. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για μια δημόσια διαχείριση των αποβλήτων, καμία συμμετοχή κερδοσκόπων, εργολάβων κτλ. Εφαρμογή επίσης προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Λοιπόν, αντί να έχουμε μια γενική εικόνα ότι ο καθένας αδιαφορεί και κοιτάει την πάρτη του, έτσι. Και παράλληλα να ιεραρχήσουμε και την μέθοδο διαχείριση των αποβλήτων, αντί να κάνουμε προεκλογικά έργα όπως με τους τέσσερις κάδους. Και παράλληλα, έχουν γίνει τελευταία. Επίσης, παράλληλα, γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας και το χρειάζομαι αυτή τη δεκαετία στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι μόνιμες προσλήψεις σταθερού προσωπικού. Λοιπόν, όχι με το 100% μισθό που σε συνηθίστηκε ακρίβειας, δεν φτάνει για τίποτα. Λοιπόν, και είναι υποκρισία να πετάει ο κύριος Δήμαρχος ένα απλό γενικό σχόλιο, δεν φτάνει ο μισθός. Λοιπόν, παραλεύοντας όμως ότι από πίσω υπάρχει μια ολόκληρη αντίληψη, η οποία οδηγεί σε φτωχοποίηση και εξαθλίωση τους εργαζόμενους. Ένα κρίσιμο θέμα. Επειδή κατάλαβα. Παρακαλώ πολύ. Επειδή κατάλαβα ότι η θέση της κυρίας Μπανιμανάκη, της κυρίου Λουτσέτη και του κυρίου Μαράκη είναι ότι θα διοικήσουν από το δρόμο, εγώ θα ήθελα πολύ να ακούσω τη θέση της κυρίας Μπανιμανάκη, γιατί τις υπόλοιπες ξέρω, σε σχέση με τον ιδιώτη που είναι στην καθαριότητα. Έχει σκοπό να καταργήσει τον ιδιώτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή ασχολείται με τη σάρωση της καθαριότητας. Θα ήθελα τη θέση του συνδυασμού. Κυρία Μανιμανάκη, στο συγκεκριμένο θέμα. Σίγουρα όμως θα πιέσω, κύριε Δήμαρχε, ώστε να μπορέσω να προσλάβω μόνιμο προσωπικό στο Δήμο. Μέχρι να γίνει αυτό. Μέχρι να γίνει αυτό, βεβαίως θα παραμένει ο ιδιώτης, γιατί δεν μπορεί να φύγει. Αλλά σίγουρα θα πιέσω πολύ περισσότερο από ό,τι έχετε πιέσει εσείς για να μπορέσει να έρθει μόνιμο προσωπικό στο Δήμο. Λοιπόν. Και σίγουρα, κύριε Σημαντηράκη, δεν θα αφήσω τις παιδικές χαρές του κέντρου των Χανίων και όχι μόνο να είναι γεμάτες βρωμιές και να σας πω, Φράγκικο νεκροταφείο, Νέα Χώρα. Έχετε κάνει βόλτα εκεί να δείτε πώς είναι οι παιδικές χαρές, κύριε Δήμαρχε? Δεν μπορούν να πάνε να παίξουν τα παιδιά. Ότι μένω στη Νέα Χώρα, θα αφισβητήσετε ότι ξέρω και τη Νέα Χώρα. Ωραία, πηγαίνετε να δείτε τότε πώς είναι η παιδική χαρά της Νέας Χώρας. Λοιπόν, για να καταλάβετε. Κύριε, μια παρατήρηση, παρακαλώ. Λοιπόν, είναι εξωφρενικά ντροπιαστικό, δείγμα της αλαζονίας που διέπει την Δημοτική Αρχή, να λέει γνωρίζω τις απόψεις των άλλων συνδυασμών και ρωτάω μόνο την κυρία Μανιμανάκη. Λοιπόν, και θέλω να, κύριε Μαράκη, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Γιατί μιλάμε για διαγωνισμό μεταξύ του καλύτερου διαχειριστή. Λοιπόν, εμείς λέμε από την πλευρά μας άμεση κατάργηση της εργολαβίας, άμεσες προσλήψεις. Και πώς θα γίνουν αυτές? Το είπατε όμως, μα από την κινητοποίηση των εργαζομένων. Στον χρόνο που πήρατε, αυτό το είπατε. Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Και με την επιστροφή θα πάμε λίγο στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου, μια επένδυση που ξεκινάει στα Χανιά και βεβαίως θα αναφερθούμε και σε κάποιες ερωτήσεις που αφορούν τους περιαστικούς δήμους. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, μιλάμε για τον Δήμο Χανίων, μιλάμε για την πόλη των Χανίων, για τις περιαστικές περιοχές των Χανίων. Είναι μαζί μας οι τέσσερις υποψήφοι δήμαρχοι από τα Χανιά. Θέλω και πάλι να τους ευχαριστήσω που σε αυτό το δύσκολο πρόγραμμά τους ταξίδεψαν από τα Χανιά στο Ηράκλειο για να είναι απόψε εδώ μαζί μας και μαζί σας. Θα σας ευχαριστήσω και πάλι για τις ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσω σε αυτό το μέρος και θα ήθελα μια πολύ γρήγορη τοποθέτηση από όλους για να προλάβουμε να θέσουμε και κάποια θέματα για τους περιαστικούς, πρώην περιαστικούς δήμους των Χανίων. Στρατόπεδο Μαρκοπούλου, μια τεράστια επένδυση. Ένα θέμα το οποίο σας έχω ακούσει πολλές φορές, κύριε Σημανδυράκη, και σε ρεπορτάζ της Crete TV να τοποθετήσετε. Υπάρχει μία πρόταση για μία περιοχή που θα αναπλαστεί. Μάλιστα, πολλοί στα Χανιά χαρακτηρίζουν αυτή την ανάπλαση εφάμιλη με την ανάπλαση που θα έρθει στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όταν αυτό φύγει από την περιοχή της Αλικαρνασσού. Ωστόσο, υπάρχει μία ένσταση από τους κατοίκους του Αγίου Ιωάννη, λέγοντας ότι πρέπει να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα της περιοχής. Θέλω λίγο να μου αναλύσετε τις λεπτές κόκκινες γραμμές που υπάρχουν σε αυτήν την ανάπλαση στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Καταρχάς να πω ότι το κομμάτι του στρατοπέδου Μαρκοπούλου είναι μια σειρά επιτυχημένων διεκδικήσεων του Δήμου Χανίων τα τελευταία 4 χρόνια. Αναφέρθηκα ήδη στο ακίνητο της πρώην ΑΒΕΑ, αναφέρθηκα στα κτίρια του πρώην Νίκα στην Τέρμα Νεάρχου, άλλη μια διεκδίκηση 40 χρόνων. Αναφέρομαι και μπορώ να κάνω συζήτηση χωριστά για τις φυλακές Ετζεβίν, άλλη μια
συζήτηση που έλαβε τέλος και ήρθαν στην χρήση του Δήμου Χανίων τα τελευταία χρόνια και φυσικά η μεγαλύτερη όλων, που δεν είναι άλλη από την αγορά και όχι παραχώρηση χρήσης, το τονίζω αυτό, των 52 στρεμμάτων ζωτικού χώρου για τους Χανιώτες. Εξ αρχής, και νομίζω ότι ποτέ στο παρελθόν καμία δημοτική αρχή δεν βγήκε με τέτοια ευθύτητα να πει το εξής, ότι δεν πρόκειται να ανεγερθεί κανένα νέο κτίριο. Επειδή είμαστε ζωντανή εκπομπή, μπορεί να μπει ο συνάδελφος. Έχουμε ένα μικρό θέμα, έχει μπει ανάποδα η ψήρα το μικρόφωνο, όπως λέμε εμείς εδώ στην τηλεοπτική ορολογία, για να σας ακούσουμε. Δεν ακουγόμαστε όλα αυτά που έλεγα. Όχι, ακουγόσαστε τώρα, θα ακούγεστε καλύτερα. Γιατί ήταν κάποια θέματα που θέλουν να ακουστούν. Γιατί... Όχι, όχι, ακουγόσασταν καλά, απλά για λόγους θωράκισης της ασφάλειας του ήχου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάνουμε λοιπόν στην αξιοποίηση ουσιαστικά για τους Χανιώτες των 52 στρεμμάτων που πλέον ανήκουν, το τονίζω αυτό, στο Δήμο Χανίων και στους Δημότες. Βγήκαμε ευθέως και είπαμε κάτι το οποίο ποτέ στο παρελθόν δεν είχε ακουστεί. Ότι δεν θα οικοδομηθεί τίποτα μέσα στο στρατόπεδο. Αντιθέτως, δώσαμε και το παράδειγμα το τι θέλουμε να κάνουμε στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Ένα παράδειγμα που μπορούν να το κατανοήσουν οι συμπολίτες μας. Αυτό που γίνεται σήμερα στο Δημοτικό Κήπο, με τις εκατοντάδες των οικογενειών καθημερινά να απολαμβάνουν το αστικό πράσινο σε κλίμακα 52 στρεμμάτων. Αυτό όμως που θέλω να είμαι ξεκάθαρος, κύριε Δασκαλάκη, ότι σε οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση δεν πρέπει να υπάρξουν φωνές που είτε απόλυτες φωνές. Δεν είναι μαύρο ή άσπρο η αξιοποίηση 52 στρεμμάτων. Προφανώς τα 52 αυτά στρέμματα χρειάζεται ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Mm-hmm. Διεκδικήσαμε πολύ περισσότερα από όσα αρχικά φαινόταν ότι είναι διαθέσιμο το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, γιατί η τελευταία συνάντηση μιλούσε για 45 στρέμματα, για να έχουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής του Αγιάννη, αλλά και για όσους επιθυμούν να προσεγγίσουν το αστικό πράσινο που θα διαμορφωθεί εκεί με πιο εύκολο τρόπο. Και επίσης είπαμε το εξής. Και χάρηκα πολύ γιατί στο προηγούμενο debate με τους συνυποψήφιους συμφώνησαν σε μια έκταση για στάθμευση οχημάτων, όχι λεωφορείων, όχι τουριστικών αυτοκινήτων, αλλά για οχήματα εργαζομένων και ανθρώπων που μένουν στη γειτονιά. Κάποιοι μίλησαν για 3 ή 4 στρέμματα, εγώ μπορεί να μίλησα για 5, 6 ή 7. Όλα αυτά λοιπόν. Για τους χρήστες του πάρκου, είπαμε εμείς. Όλα αυτά λοιπόν. Η οριοθέτηση λοιπόν ενός χώρου που είτε είναι για τους χρήστες του πάρκου, είτε είναι για ανθρώπους που ενδεχομένως να αναζητούν, γιατί σήμερα αναζητούν στην ευρύτερη περιοχή μέχρι την Κογονή κάποιοι να σταθμεύσουν το πρωί να πάνε στην εργασία τους. Εάν διαμορφώσουμε οργανωμένα ένα μικρό χώρο 6 στρεμμάτων, 7 στρεμμάτων, λέω με ένα ενδεικτικό, όχι όμως κάτι παραπάνω, στην περιοχή των 52 στρεμμάτων, θεωρώ ότι πετυχαίνουμε μια ισορροπία που απαντά στις ανάγκες των πολιτών και σέβεται τις διαχρονικές διεκδικήσεις φορέων, κινημάτων και των προηγούμενων δημοτικών αρχών για να αξιοποιήσουμε αυτό το ζωτικό χώρο για τους πολίτες. Ας μην πάμε, ας μην διχάσουμε για μια κατάκτηση. Και κλείνω με το τελευταίο. Όταν καταφέραμε τελικά με την παρουσία του Πρωθυπουργού να πάρουμε και να υπάρξει αυτή η συμφωνία, η βέλτιστη συμφωνία που μπορούσαμε να έχουμε για τα 52 στρέμματα, είχα ζητήσει κάποιοι και από όλους όσοι εγείρουν θέματα να αφήσουν τους πολίτες να απολαύσουν κάτι το οποίο κερδίσαμε όλοι μαζί. 52 στρέμματα πρασίνου θα έρθουν στον τόπο μας. Και ήμασταν επίσης, και προλαμβάνω ενδεχομένως και άλλες τοποθετήσεις, ήμασταν και αυτοί που μειώσαμε το συντελεστή δόμησης στο συγκεκριμένο χώρο, στη μέση. Μειώσαμε το συντελεστή δόμησης απλά και μόνο για να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τις υποστηρικτικές δομές που έχει ανάγκη ένα σύγχρονο πάρκο. Ένα αναψυκτήριο, κάποιους μικρούς χώρους ήπιας άθλησης και άλλες δραστηριότητες που θα καταστήσουν ζωντανό το στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε ένα χώρο πρασίνου. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε ένα χώρο πρασίνου με παρουσία και χρήση εκατοντάδων και χιλιάδων συμπολιτών μας. Κυρία Μανιμανάκη, η δική σας πρόταση. Το στρατόπεδο Μαρκοπούλου το διεκδίκησε ο χανιώτικος λαός, κύριε Δασκαλάκη. Δεν το διεκδίκησε ο Δήμος. Το διεκδίκησε ο χανιώτικος λαός εδώ και το διεκδικούσε όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, για να το λέμε αυτό το πράγμα με μεγάλες κινητοποιήσεις που είχαν κάνει οι άνθρωποι και όλοι και εμείς μαζί τους
για να διεκδικήσουμε ένα χώρο πρασίνου, απόλυτα πρασίνου, ένα χώρο ο οποίος θα είναι το αστικό πράσινο της πόλης μας μαζί με τους Αγίους Αποστόλους και θα είναι ένας χώρος στον οποίο θα πηγαίνει και θα τον απολαμβάνει ο ίδιος ο κόσμος των Χανίων. Για μας και όχι μόνο, για μας το στρατόπεδο Μαρκοπούλου πρέπει να παραμείνει χώρος πράσινου και ο χώρος στάθμευσης για τον οποίο μίλησε ο κύριος Σημαντηράκης θα αφορά μόνο τους επισκέπτες του στρατοπέδου Μαρκοπούλου που θα θέλουν να πάνε να επισκεφτούν το χώρο αυτό. Για μας το στρατόπεδο Μαρκοπούλου θα πρέπει να έχει κάποιες μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, κάποιες μικρές χώρους άθλησης και χώρους αθλοπαιδιών, ειδικά για τα νέα παιδιά. Και εμείς το οραματιζόμαστε διαφορετικά το στρατόπεδο Μαρκοπούλου, κύριε Δασκαλάκη. Εμείς το οραματιζόμαστε σαν ένα μεγάλο πάρκο για τους τετράποδους φίλους μας, ώστε να μπορούν και οι τετράποδοι αυτοί φίλοι μας να πάνε μαζί με τους ιδιοκτήτες τους να κάνουν τη βόλτα τους όλοι μέσα στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου, το οποίο θα έχει χώρους που θα φυλάσσονται και θα είναι περιφραγμένοι και θα μπορούν να φιλοξενούνται αδέσποτα ζωάκια και γατάκια, ειδικά γατάκια της περιοχής μας, τα οποία θα έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες, κτηνιατρικές υπηρεσίες πριν και θα είναι προσβάσιμος χώρος ώστε τα παιδιά να μάθουν ότι πρέπει να συμβιώνουν με τα ζωάκια, ότι πρέπει να συμβιώνουν και να μπορούν να υιοθετήσουν από εκεί ζωάκια και θα τα πάρουν σπίτι τους να τα φροντίζουν. Μάλιστα. Για μας το στρατόπεδο Μαρκοπούλου θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει χώρος για τους τετράποδους φίλους μας. Όλο το 52 στρέμματα. Όχι όλο το 52. Είπα ότι θα υπάρχουν και αθλητικές εγκαταστάσεις, ότι θα μπορούν να υπάρχουν και χώροι παιδικές χαρές για τα παιδιά. Μικρής κατασκευής. Σε σχέση με τη στάθμευση. Το είπα, κύριε Σημαντηράκη, και μη με διακόπτετε και να ακούτε αυτά που λέω. Είπα ότι η στάθμευση θα αφορά μόνο αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να επισκεφτούν το στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Και για πείτε μου, πώς γίνεται να μιλήσουμε για εμείς, κύριε Δήμαρχε, για να ακούσετε και μετά να έχετε απορίες. Ο διαχωρισμός του κόσμου που θα μένει στις γειτονιές και θα χρησιμοποιεί αυτούς τους χώρους από αυτούς που τον προσεγγίζουν, με ποιον ακριβώς τρόπο θα τον κάνετε? Θα σας απαντήσω εγώ. Μην θέλετε την κυρία Μανιμανάκη συγκεκριμένα. Θέλετε να εκπροσωπήσετε την κυρία Μανιμανάκη? Όχι, γιατί έχετε ταυτιστεί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν με εκπροσωπεί κανένα, κύριε Μανιμανάκη. Μπορώ να εκπροσωπήσω τον εαυτό μου μόνη μου και το κάνω μια ζωή αυτό, κύριε Σημαντηράκη, και δεν χρειάζομαι. Κύριε Λουτσέτη, να απευθύνετε, όχι σε μένα. Εσείς μπορείτε, κύριε Σημαντηράκη, μπορείτε να ρωτήσετε και να θυμάστε και τις θέσεις που είχε ο κύριος Αρής. Ήταν μια παράταξη στην οποία έχει συνέχεια η κυρία Μανιμανάκη και γνωρίζετε τη στάση του. Εδώ, κύριε Λουτσέτη, θα διαφωνήσουμε και συνεχίζετε να προβοκάρετε τη συζήτηση. Δεν έχει συνέχεια η κυρία Μανιμανάκη του κυρίου Σαρή. Έχει άλλη κίνηση, λέγεται δημοτική κίνηση, όλυρο είναι τα Χανιά. Ναι. Αν ήμουν συνέχεια του κυρίου Σαρή, με τον οποίο αγαπώ και εκτιμώ απεριόριστα. Και στηρίζετε και τις παρεμβάσεις του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλουμε δημόσια επιτέλους. Δεν είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο ακόμα, κύριε Λουτσέτη. Η παρακαταθήκη του κυρίου Σαρή τα τελευταία τέσσερα χρόνια και δεν παραπάνω. Δεν εκπροσωπώ εδώ τον κύριο Σαρή. Ναι, αλλά δίπλα σας τον είχατε. Όταν παρουσιάζεται ο συνδυασμός σας, ήταν δίπλα ο κύριος Σαρής. Δίπλα σας ήταν. Άνθρωποι από το ψηφοδέλτιο το παλιό του κυρίου Σαρή έχουν στηρίξει το συνδυασμό μας, όπως και άνθρωποι από πάρα πολλούς άλλους χώρους. Άρα εσείς δηλαδή δημοσίως αποκηρύσσετε την παρακαταθήκη και τη στάση που κρατούσε μέσα. Δεν είπα και δεν αποκηρύσω τίποτα. Γιατί να μάθουν οι ακροατές, ήταν η αξιωματική συμπολίτευση του κυρίου Σημαντηράκη. Κυρία Μανιμανάκη, κύριε Λουτσέτη, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν ποτέ τέτοια συζήτηση. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Λουτσέτη. Ωραία, να πάμε λοιπόν στο θέμα του Μαρκοπούλου για να επανέλθουμε στο ζήτημα που συζητάγαμε. Καταρχάς, να ξέρετε ότι η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάρετε, ίσως μπορεί να μην πάρετε. Τη διακόψατε. Τη διακόψατε με έναν άκοψο τρόπο. Ναι, να εσείς πω. Με διακόψατε με άκοψο τρόπο. Εμείς διακόψαμε την κυρία Μανιμανάκη, την έχετε διακόψει 10 φορές. Με άκοψο τρόπο. Και εσείς με διακόψατε. Ωραία, θέλετε, κυρία Μανιμανάκη, να απαντήσετε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Βεβαίως θέλω να απαντήσω. Και ξαναλέω ξανά. Πώς γίνεται ο διαχωρισμός του επισκέπτη σε ένα χώρο στάθμευσης που μπορεί να προσέρχεται οποιοδήποτε μεταξύ του επισκέπτη και του γείτονα που μένει ακριβώς δίπλα από το στρατόπεδο Μαρκοπούλου? Κυρία Μανιμανάκη, γρήγορη απάντηση, σας παρακαλώ. Ο γείτονας που μένει στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου δίπλα, κύριε Σημαντηράκη, θα πρέπει να βρει άλλο χώρο να παρκάρει, άλλη περιοχή να παρκάρει. Ο γείτονας λοιπόν που μένει δίπλα στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου, με μία μελέτη η οποία θα είναι μακροπρόθεσμη, θα φτιαχτεί ένα υπόγειο πάρκινγκ κάτω από το στρατόπεδο Μαρκοπούλου που δεν θα επηρεάσει καθόλου την πάνω περιοχή του στρατοπέδου Μαρκοπούλου. Μάλιστα. Που τον θέλουμε απόλυτα πράσινο χώρο. Κύριε Λουτσέτη,
Εγώ τον τρόπο δεν το κατάλαβα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια άλλη τεχνική. Να απαντήσω όμως, κύριε Σημαντηράκη, οι κάτοικοι οι ίδιοι του Αγιάννη έχουν τοποθετήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η ίδια γειτονιά εκεί δεν έχει έλλειψη θέσεων στάθμευσης. Άρα δεν υπάρχει ανάγκη των κατοίκων εκεί να πηγαίνουν να παρκάρουν μέσα στο πάρκο. Ο Άγιος Γιάννης, εκεί η ευρύτερη περιοχή δεν έχει πρόβλημα. Οι ίδιοι κάτοικοι το έχουν πει. Δεν το γνωρίζω ότι δεν υπάρχει θέμα στάθμευσης στην περιοχή του. Μιλάμε για την περιοχή πέριξ του Μαρκόπουλου, του στρατοπέδου Μαρκόπουλου. Αλλά πάμε τώρα στο βρήκαμε ζήτημα. Και μια περιοχή μέσα στα αφήστε κύριε Σημαντηράκη εδώ να μιλήσουμε. Αφήστε να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι. Εντάξει, σας ενοχλεί. Δεν θέλετε να ακούτε. Θέλει, και στο Δημοτικό Συμβούλιο το ίδιο κάνετε. Αφήστε τώρα είμαστε σε ένα debate. Αφήστε να ακουστούν οι απόψεις. Συγγνώμη κύριε Λουτσέτη, απλά λοιπόν, έμαθα ότι δεν είχαμε πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, κοιτάξτε τώρα. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό τον κύριο Πάνο Καμένου, ΑΝΕΛ τότε στην κυβέρνηση. Και το λέω αυτό γιατί η κυρία Μανιμανάκη ήταν υποψήφια βουλευτή πριν δύο μήνες. Του ΣΥΡΙΖΑ και έχει περασπιστεί και περισπιζόταν το έργο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι εκτάσεις λοιπόν, γενικά το ΤΕΘΑ, πέρασε μια νομοθεσία την οποία υποχρεώνει τις εκτάσεις των στρατών, τις στρατιωτικές εκτάσεις, να γίνονται να αγοράζεις, να πουλάει κτλ. Είναι η πολλωστή φορά που έχουμε δει στα Χανιά να αγοράζει ο Δήμος με λεφτά των δημοτών δημόσιες εκτάσεις, οι οποίες θα είναι δηλαδή παράλογο το δημόσιο να πληρώνει το δημόσιο. Καταρχάς. Αυτό που ο κύριος Σημαντηράκης μας λέει εδώ, ότι η κυβέρνηση έκανε την καλύτερη προσφορά και μάλιστα είχε κάνει και ο ίδιος συνάντηση στο Μαξίμου για αυτή την προσφορά, εμείς το θεωρούμε απαράδεκτο. Δεν μπορεί, τα Χανιά χρωστάει, ο στρατός χρωστάει στα Χανιά, όχι εμείς το στρατό. Είμαστε μια περιοχή με πολύ επιβαρημένη παρουσία βάσεων, από τις αμερικάνικες βάσεις μέχρι μια σειρά άλλες οχλούσες δραστηριότητες, και από αυτή την άποψη έπρεπε το αίτημα των Χανιωτών τόσα χρόνια ήταν το δωρεάν παραχώρηση του στρατόπεδου Μαρκοπούλου. Αντί αυτού, μιλάμε για ένα τίμημα 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ληφθεί από πάρα πολλά έργα τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις λαϊκές ανάγκες. Και μάλιστα το παίρνει με δάνειο, αφού το ξεκινάτε έτσι. Παίρνει δάνειο, το οποίο δάνειο έχει εγγύηση τα χρήματα να είναι μέσα στην τράπεζα. Δηλαδή, έχει 2,5 εκατομμύρια ο Δήμος θα δεσμεύσει μέσα στην τράπεζα για να παίρνει δάνειο, γιατί βέβαια ο Δήμαρχος σκέφτεται σαν ένας επιχειρηματίας και βλέπει το Δήμο σαν επιχειρηματία. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε απαράδεκτο, έχει ξανασυμβεί και σε άλλες περιπτώσεις. Τώρα, στο ζήτημα του στρατόπεδου. Είναι μια διεκδίκηση χρόνια, γιατί έχουμε τεράστια, να ξέρετε, έλλειψη χώρων πρασίνου στην πόλη. Το σχέδιο πόλης δεν έχει υλοποιηθεί, το παλιό σχέδιο πόλης. Πάρα πολλές διανοίξεις παρκών και παιδικών χαρών που προβλέπονται δεν έχουν ολοκληρωθεί, απαλωτριώσεις. Με αποτέλεσμα να έχουμε, σύμφωνα με τις μελέτες του Γενικού Πολεμικού Σχεδίου, μεγάλο έλλειμμα πολλών δεκάδων στρεμάτων από χώρους πρασίνου. Χρόνια θέλανε και επιβουλεύονταν την πολεοδόμηση του ακινήτου. Μάλιστα, επί η Δημαρχία του κ. Βάμβουκα είχε περάσει τότε μια απαράδεκτη για εμάς πρόταση για κοινοφελής χρήσης, δηλαδή διοίκηση, σχολεία, πολιτιστικά κέντρα με συντελεστή δόμηση, δηλαδή να μπορεί εκεί πέρα να γίνει μεταφορά πραγμάτων που έπρεπε να υποδομών που θα πρέπει να υπάρχουν σε όλο το Δήμο απλωμένα, εκεί που προβλέπονταν το σχέδιο πόλεως μέσα εκεί. Και χαρακτηριστικό, fun fact αν θέλετε, ο κύριος Αρίστο είχε στηρίξει τότε αυτή την πρόταση του κυρίου Βαβούκα. Πάμε παρακάτω όμως, κλείνω την παρένθεση. Και το λέμε αυτό γιατί ακόμα και τώρα φαίνεται το πάρκο αυτό σαν μια προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, της τώρα Δημοτικής Αρχής, να καλύψει ένα άλλο κενό που έχει δημιουργήσει. Που είναι η έλλειψη αυτού που λέγαμε πριν, κυκλοφοριακά πάρκινγκ. Εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτή τη λογική. Καταρχάς, το Μαρκόπουλο δεν είναι περιφέρεια. Είναι περιοχή μέσα στον αστικό ιστό. Κατά δεύτερον, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή με σθένος. Πρέπει να αναπλαστεί και να αναπλαστεί. Πρέπει να γίνει ένα άλσος στα πρότυπα. Να σας πω, εμείς ποια είναι η θέση μας. Άλσος στα πρότυπα του πάρκου Τρίτσι. Προφανώς θα έχει θέση στάθμισης για τους χρήστες του πάρκου. Mm-hmm. Προβλέπει από την νομοθεσία 0,05% της έκτασης ενός άλσους να προορίζεται για θέση στάθμισης για το πάρκο. Και σε καμία περίπτωση, να ξέρετε, η Δημοτική Αρχή στα Χανιά είχε ένα σχέδιο. Είχε βάλει στο σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας προσωρινά το στρατόπεδο Μαρκόπουλου να γίνει πολυτροπικός μεταφορικός κόμβος. Αυτό το οποίο το εμπόδισε ήταν η παρέμβαση του λαϊκού κινήματος, της πρωτοβουλίας Χανιωτών για τον Μαρκόπουλο, των κατοίκων του Αγιάννη. Μάλιστα. Και αυτοί είναι που πρέπει να διαφυλάξουν από εδώ και πέρα τα κινήματα της πόλης, το χαρακτήρα του πάρκου ως πάρκου απέναντι στις νομοθετήσεις της Δημοτικής Αρχής, να βρει τώρα παπά να θάψει και να πάει στο Μαρκόπουλο να λύσει τα προβλήματα των περιφερειακών πάρκων. Θα μπορώ να απαντήσω σύντομα μετά τον κύριο Μαράκη. Κύριε Μαράκη. Μετά, μάλιστα. Ωραία. Τα πράγματα νομίζω είναι πάρα πολύ απλά. Έτσι, ότι η μεθόδευση της αγοράς του χώρου από το Δήμο προφανώς δεν αποτελεί νίκη των Χανιωτών και μια επιτυχημένη διεκδίκηση. Όταν με 1.950.000 από χρήματα του Δήμου υπάρχουν, παίρνεις δάνειο από την Τράπεζα των Χανίων και με τόκο,
προφανώς μιλάμε για άλλη μία ανάγκη των πολιτών που στο βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων, το ανέφερε από μόνος ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Μητσοτάκης, ήρθε στην αρχή ακριβώς της προεκλογικής θητείας περίοδου των εθνικών εκλογών και χάρισε το στρατόπεδο, το ξαναχαρισμένο. Λοιπόν, δηλαδή μιλάμε πάλι για παράνοια, πάλι για, επίτρεψε μου τη λέξη, για αγελειότητες. Και καταλήγουμε στο τέλος της περίοδου, όπου έχουμε τη Δημοτική Αρχή να δέχεται άλλα δώρα, η Τζεδίν, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, είναι τυχαία, δεν νομίζω. Η ίδια Δημοτική Αρχή υπερηφανεύεται ότι έχει την δυνατότητα να εκταμιεύει πόρους από την κυβέρνηση. Εμείς λέμε πόρους σε όλους, ανεξάρτητα από πολιτικούς παραγωγισμούς, συσχετισμούς και φιλίες. Για τον Μαρκόπουλο τώρα. Το κίνημα διεκδικεί να είναι πράσινο. Λοιπόν, ένα πάρκο προφανώς δεν σημαίνει ένα σκέτο δάσος, σημαίνει να αξιοποιεί τις ανάγκες των πολιτών. Πραγματικά χρειάζεται αυτό το πάρκο. Με τη λήξη της καραντίνας, ο δημοτικός κήπος φάνηκε πάρα πολύ μικρός. Με την ανάπλαση που του συνέβη, είναι ακόμα μικρότερος, γιατί υπάρχει έλλειψη πρασίνου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και εγώ προσωπικά εκφράζω και την ένστασή μου, αν και δεν είμαι μηχανικός, γιατί κατά πόσο και ένα πάρκινγκ μπορεί να γίνει ή χρειάζεται μέσα στο στρατόπεδο. Μία δημόσια συγκοινωνία, λοιπόν, που θα πηγαίνει παντού, σε κάθε λαϊκή γειτονιά, στα προάστια της πόλης, στις περιοχές έξω από το κέντρο της πόλης, μπορεί κάλλιστα να εξασφαλίσει τη μετακίνηση των πολιτών. Τη στιγμή που ήδη οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ζήτημα με το πάρκινγκ. Επίσης, είναι το πάρκινγκ το Μαρκόπουλο στα χέρια των Χανιωτών. Λοιπόν, δηλαδή, πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα της ανάπλασης, ή θα χρονίσει και αυτό όπως η δημοτική αγορά, γιατί εδώ είμαστε για να τα λέμε όλα. Έτσι. Λοιπόν, και να ξεχνάμε φυσικά την απόπειρα αυθαίρετης ένταξης του στρατοπέδου στο ΣΒΑΚ και τη δημιουργία πάρκινγκ, όπου όπως υπόθηκε, το τοπικό κίνημα απέτρεψε και ανάγκασε το Δήμαρχο Χανίων να δεχτεί αυτή την απόφαση. Λοιπόν, από πίσω εμείς βλέπουμε μία αξιοποίηση της περιουσίας για όφελος του στρατού, της κυβέρνησης, λοιπόν, και ένα γενικότερο σχεδιασμό, ο οποίος παραδίδει την πόλη στα χέρια του real estate, του τουριστικού κεφαλαίου, το οποίο επιχειρεί να εξοραίσει κάθε γωνιά. Οποιοδήποτε σημείο στην πόλη ανοίγει αυτή τη στιγμή, π.χ. τα Μπακαριά, ο σκοπός είναι μόνο ο τουριστικός. Λοιπόν, σε αυτό εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι, σε αυτήν την κεντρική πολιτική επιλογή που εκφράζουν οι τοπικές διοικήσεις και προσωπικά ο κύριος Σημαντηράκης, και καλούμε κάθε Χανιώτη να καταψηφίσει αυτές τις λογικές την επόμενη Κυριακή και να οργανώσει την πάλη του, γειτονιά την γειτονιά, χώρο το χώρο, για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Εμείς θα είμαστε μαζί του. Επειδή ο χρόνος περιορίζεται και έχουμε λίγα λεπτά. Δεν χρειάζεται να απαντάτε στα πάντα. Θα απαντήσει ο Χανιώτικος λαός την Κυριακή. Αφήστε για τα. Να απαντήσει θέλετε ο να απαντάτε λαός, θα σε κάθε τι. Τουλάχιστον να γνωρίζει την αλήθεια. Την αλήθεια την γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Χανιώτικος λαός. Και μην νομίζετε ότι έχετε κανένα ευαγγέλιο γνώσης. Έχω για λίγο το χρόνο. 30 δεύτερα, κύριε Σημανδηράκη. Καταρχάς, για να γίνει λίγο αντιληπτό του τρόπου που κάποιοι αντιπολιτεύονται εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Πριν από περίπου 10 μέρες. Αποδέχτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχτηκε την παραχώρηση του Ετζεδίν με αντίτιμο 100 ευρώ τον μήνα. Αυτό ήταν το αντίτιμο και κάποιοι το καταψήφισαν. Θέλω όμως να πω το εξής σε σχέση με όλα αυτά τα που ακούστηκαν για τις διεκδικήσεις. Εμείς δεν το καταψηφίσαμε, μην αφήνετε να εννοείται εμείς, αυτό το ζήτημα. Εμείς, κύριε Δασκαλάκη, έχουμε αφήνει τα θέματα που συζητούσαν για 40 χρόνια οι Χανιώτες να δίνουμε και δώσαμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Γεννήθηκα με το αίτημα του Μαρκοπούλου. Γεννήθηκα με το αίτημα να πάρουμε το πρώην γραφείο του ΙΚΑ και καταφέραμε και το Ετζεδίν το ίδιο και καταφέραμε επιτέλους και πετύχαμε το στόχο μας. Τώρα, εάν ο κάθε δήμαρχος είναι αναγκασμένος και μπορεί και πρέπει να αξιοποιεί την πολιτική συγκυρία, μακάρι σύμφωνα με αυτά που άκουσα να πραγματοποιούνταν εκλογές συχνότερα για να κέρδιζε ο Δήμος Χανίων ακόμα περισσότερα. Συγγνώμη που πρέπει να απολογηθούμε για τις επιτυχίες που μετά από τόσα χρόνια κατάφερε ο Δήμος Χανίων. Θέλω να κάνω μία παρατήρηση, γιατί ο κύριος Δήμαρχος αναφέρθηκε προσωπικά σε μένα. Όταν το συνεχίζουμε αυτό... Μία στην παράταξή μας. Δεν αναφέρεται, κακό παράταξη.
Επιτρέψτε μου να μιλήσω. Η παράταξη που καταψήφισε την παραχώρηση του Ιτζεδίν είναι η ανταρχιστασία στα Χανιά. Έτσι, με τη λογική ότι ούτε για ένα ευρώ δεν δεχόμαστε παραχώρηση. Μάλιστα. Λοιπόν, κάποιος μπορεί να πει ότι είναι λάθος. Λάθος. Ας πούμε, ότι είναι λάθος. Κύριε Μαράκη, κανείς όμως δεν μπορεί να κατηγορήσει την ανταρχία στα Χανιά, έτσι, ότι συνδιαλέγεται με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και εξοραίζει και μάλλον εκδιώχνει τους κατοίκους της πόλης από τα σπίτια τους. Άρα λοιπόν τέτοια κόλπα πολιτικάντικα τα έχουμε φάει στα μούτρα 15 χρόνια κι εμείς. Έτσι, δεν είμαστε τόσο νέοι όσο φαινόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους κοινωνικούς αγώνες. Άρα λοιπόν θέλω να το τονίσω, έτσι, γιατί μας βλέπουν οι Χανιώτες και οι κριτικοί και πρέπει να γνωρίζουν όλα τα στοιχεία. Κυρία Μανιμανάκη, πολύ γρήγορα θέλω να είμαι δίκαιος. Απλά και εγώ θα ήθελα να. Γιατί αυτή την αίσθηση έχω και νομίζω ότι ουδέποτε η παράταξη του κυρίου Σαρή είχε ψηφίσει τα σχέδια πραγματικά της ανάπτυξης του στρατοπέδου Μαρκοπούλου από τον κύριο Βάμβουκα. Άρα είστε η συνέχεια της παράταξης του κυρίου Σαρή. Αυτό θέλατε να ακούσετε, κύριε Λουτσέτη. Μπορούσατε να πείτε, δεν απαντάω για τον κύριο Σαρή, γιατί ο κύριο Λουτσέτη, για να το συνεχίσετε. Κάτι το οποίο είναι ξένο. Αυτό είναι το δικό σα πρόβλημα και το δικό σα πρόβλημα, κύριε Λουτσέτη. Αυτό είναι το δικό σα πρόβλημα και το δικό σα. Όταν θα τον έχετε δίπλα σα, θα τα πείτε μετά. Αλλάξατε όνομα, αλλάξατε την κεφαλή, αλλά υπάρχει. Κύριε Λουτσέτη, δεν σα επιτρέπω. Δεν σα επιτρέπω εγώ. Όχι, δεν το επιτρέπω και εγώ αυτό λοιπόν, που λέει. Καταρχήν θεωρώ, και αυτό είναι άποψη δική μου, ότι κανέναν Χανιώτη, καμιά Χανιώτησα, κανέναν πολίτη, από οποιοδήποτε δήμο δεν ενδιαφέρει τι είναι η συνέχεια της κάθε παράταξης. Είστε εδώ και την Κυριακή θα κρυθείτε. Όχι, διαφωνώ σε αυτό, γιατί υπάρχει στα Χανιά μικρή πόλη, είμαστε όλοι γνωριζόμαστε. Όχι, βεβαίως. Έχουμε Σταθάκη που στηρίζει την παράταξη Γερμανή Μανιμανάκη. Και τον κύριο Πολάκη που στηρίζει τον κύριο Μανιμανάκη. Τι να κάνω, παιδιά, η ανεξάρτητη παράταξη τη κυρία Μανιμανάκη υποψήφια. Μπράβο, πείτε τα αυτά, γιατί λέτε ότι είστε ανεξάρτητο συνδυασμό και ανεξάρτητο συνδυασμό. Πείτε ότι είστε άνοιξε, με την κυβέρνηση, η οποία όξινε την επίδοση στου Δήμου όταν ήταν η κυβέρνηση. Ο συνδυασμό μα άνοιξε, ο συνδυασμό μου έχει μέσα ανθρώπους από όλες τις παρατάξεις. Να ξέρουμε δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Έχουμε ζήσει μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που άσκησε για τα μνημόνια, που θα έδιωχνε τη Φράπορτ, που θα έκανε. Νομίζω είστε τελείως εκτός θέματος, κύριε Λουτσέτη. Δεν είμαστε καθόλου εκτός θέματος. Κύριε Λουτσέτη, οι Χανιώτες πρέπει να ξέρουν τι ψηφίζουν. Εγώ στα επόμενα λεπτά θα ξέρω πάρα πολύ καλά τι ψηφίζουν. Κύριε Λουτσέτη, το κλείνουμε εδώ. Σας παρακαλώ. Κυρία Μανιμανάκη, σας παρακαλώ. Δεν λοιπόν, είπα ποτέ μου, ούτε έκρυψα ποτέ μου ότι ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Λουτσέτη. Ωραία, πείτε το όμως. Τι να το πω, το ξέρει όλος ο κόσμος. Ο κόσμος το ξέρει ότι ανήκω στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, κύριε Λουτσέτη. Ωραία, ωραία, καλά. Και αυτό έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή. Λοιπόν, το ξεκαθαρίσαμε λοιπόν. Βλέπω ότι υπάρχει μια επιμονή από τους τηλεθεατές. Θα το τολμήσω να το θέσω το ερώτημα, όμως θέλω τετραπλή δέσμευση, ότι θα είναι πολύ γρήγορη η απάντησή σας, δηλαδή έχετε ένα λεπτό. Ζητάνε για το τι ακριβώς θα γίνει με τους Αγίους Αποστόλους, κύριε Σημανδυράκη. Πολύ γρήγορα, γιατί όντως είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρει το δρόμο του και έχει πάρει το δρόμο τον οποίο έχουν αποφασίσει οι Χανιώτες. Μετά την πολύ μεγάλη διεκδίκηση, η οποία έγινε επί θητείας του Μανώλη Σκουλάκη, ξανά και εκεί με την βοήθεια και την συμμετοχή κινημάτων και πολιτών. Κατάφερε ο Δήμος τότε το 2011 να περιέλθει στην ιδιοκτησία του όλη αυτή η τεράστια περιοχή. Στη συνέχεια ακολουθήθηκαν τα βήματα της εκπόνησης μιας διαχειριστικής μελέτης από το Δασαρχείο, από την Αρχαιολογία, από την Περιφέρεια και αυτή η διαχειριστική μελέτη την παρέδωσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από 3 περίπου χρόνια. Την μελέτη αυτή την αποδέχτηκε ομόφωνα, το τονίζω, δεν την καταψήφισε κανείς το Δημοτικό Συμβούλιο. Και εμείς, κύριε Δασκαλάκη, κάναμε αυτό που οφείλαμε. Βρήκαμε τα χρήματα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και αναθέσαμε τις 13 μελέτες, οι οποίες θα έρθουν και θα παρουσιάσουν την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, γνωρίζοντας όμως πλέον τι μπορεί να γίνει και κυρίως τι δεν πρέπει να γίνει. Τελειώνουμε το εξής. Δεν υπάρχει καμία και κανείς θεωρώ υπεύθυνος άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης που να τολμήσει να βάλει τσιμέντο στους Αγίους Αποστόλους. Όλη η συζήτηση γίνεται για ένα θέατρο το οποίο βρίσκεται ανατολικά του γηπέδου όπως εισερχόμαστε στο χώρο αυτό
και συζητάμε για την χωρητικότητά του σε μια περιοχή που σήμερα δεν είναι προσβάσιμη και σε μια περιοχή η οποία θα αξιοποιήσει τον λόφο ο οποίος υπάρχει, γιατί θα είναι υπόσκαφο. Ας μην μιλάνε λοιπόν κάποιοι για αλλίωση του πρασίνου, ας μην γράφουν για τσιμεντοποίηση και ας είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί τα αντανακλαστικά των χανιωτών όσον αφορά και αυτό το χώρο πρασίνου είναι ιδιαίτερα οξυμένα και καλά κάνουν και είναι οξυμένα. Κυρία Μανιμανάκη, το ίδιο σύντομο. Μιλάμε για αλλίωση πρασίνου, κύριε Σημανδυράκη, και μιλάμε ξεκάθαρα για αλλίωση πρασίνου. Και εάν θα δημιουργηθεί ένα τέτοιο θέατρο στους Αγίους Αποστόλους, με το οποίο εμείς δεν συμφωνούμε, ένα θέατρο μεγάλο στους Αγίους Αποστόλους, ένα θέατρο μεγάλο που πραγματικά πρέπει να γίνει για την πόλη των Χανίων, πρέπει να γίνει κάπου αλλού, κάπου πιο μακριά από την περιοχή των Αγίων Αποστόλων, διότι θα αλλοιώσει όλη πραγματικά την περιοχή των Αγίων Αποστόλων, που για μας ξεκάθαρα πρέπει να μείνει και να εξελιχθεί ως ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο. Και αφού θέσατε το θέμα του πρασίνου, κύριε Σημανδυράκη, η πόλη των Χανίων πραγματικά έχει καραφλιάσει, να σας το πω έτσι, να το πούμε απλά τα πράγματα. Η πόλη των Χανίων έχει ξομείνει από πράσινο. Κάνατε τις αναπλάσεις κάτω στο κέντρο των Χανίων, δεν έχει φυτευτεί ούτε ένα δέντρο. Έχουμε χάσει δέντρα από το δημοτικό κήπο, έχουν μειωθεί το πράσινο του δημοτικού κήπου. Μπαίνω στο δημοτικό κήπο και βλέπω απέναντι τις πολυκατοικίες από την οδό Δημοκρατίας. Λοιπόν, χάσαμε πράσινο από την πόλη μας, μην χάσουμε κι άλλο. Αγνοείται την πραγματικότητα. Όχι, δεν αγνοώ καθόλου την πραγματικότητα. Κύριε Σημανδυράκη, όταν λέτε ότι χάσαμε δέντρα στον κήπο, είναι ένα ψέμα το οποίο θέλω να το ανακαλέσετε. Δεν είναι καθόλου ψέμα. Έχουν αφαιρεθεί 8 δέντρα, τα οποία ήταν δέντρα επικίνδυνα για τους διερχόμενους και έχουν προσθεθεί περίπου 40. Το ισοζύγιο είναι θετικό και όλα αυτά τα οποία λέτε. Μιλήσαμε για πράσινο, κύριε Λουτσέτη, και αυτό σας ενοχλεί. Είναι για την δημιουργία Όχι, κύριε Σημανδυράκη, σας παρακαλώ. Κύριε Λουτσέτη. Καταρχάς, έχει αποδείξει η Δημοτική Αρχή ότι τη γη τη θεωρεί εμπόρευμα, τους ελεύθερους χώρους τη θεωρεί εμπόρευμα, ότι μέχρι και το δικαίωμα στα αποχωρητήρια είναι ένα εμπόρευμα. Γενικά, εμείς έχουμε μια μεγάλη ένσταση και την έχουμε καταθέσει κατά πόσο οι οποιασδήποτε εργασίες γίνουν μέσα θα έχουν τη λογική της ανταποδοτικότητας που εμείς διαφωνούμε. Και έχουμε ζητήσει και να δεσμευτεί η Δημοτική Αρχή για το ζήτημα του αν θα μπουν παρκόμετρα, γιατί είναι ένα λαϊκής βάσης πάρκο, να γνωρίζετε, το οποίο καθημερινά, ειδικά το καλοκαίρι, πάνε οικογένειες και συνταξιούχοι και οικογένειες με παιδιά σε καθημερινή βάση για τον μπάνιο τους. Εμείς αυτό θέλουμε να το διαφυλάξουμε και λέμε να πάρθει μια πολιτική απόφαση δεν θα υπάρξει παρκόμετρο. Γιατί μια οικογένεια που πάει εκεί πέρα να κάνει την αναψυχή της και ξοδεύει κάθε μέρα 7, 8, 10 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι σε ένα καλοκαίρι μαζεύεται τεράστιο ποσό. Πρόσφατα είπε μάλιστα ο κ. Σημανδυράκης ότι είναι ίσονος σημασίας το αν θα μπει παρκόμετρο. Δεν είναι. Άρα το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, δεν θεωρούμε ότι Sony & D δεν υπάρχει ανάγκη για ένα μικρό θέατρο. Μικρά θέατρα είναι κομμάτι του πολιτισμού. Υπάρχουν μικρές θεατρικές ομάδες, υπάρχουν μικροί πολιτιστικοί σύλλογοι. Δεν είναι ότι Sony & D πρέπει να φτιάξουμε ένα φαραωνικό μεγάλο θέατρο για 2.000 για να μπορούν να γίνονται μεγάλες εκδηλώσεις, οι οποίες βέβαια αποφέρουν και περισσότερο χρήμα. Εμείς γενικά δεν έχουμε την αντίληψη εμπορευματοποίηση ούτε του πολιτισμού. Άρα, από αυτή την άποψη, θεωρούμε ότι ένα μικρό θέατρο που ήταν αρχικά, ας πούμε, σε συζήτηση, ταιριάζει περισσότερο και με τη φυσιογνωμία του τόπου. Ένα μεγαλύτερο τύπου θέατρο, το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει την ανάγκη να φύγει από την Ανατολική Τάφρο, το υφιστάμενο που όντως πρέπει να φύγει από εκεί. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, θα μπορούσε να χωροθετηθεί σε άλλη περιοχή. Αλλά εδώ φαίνεται και η βιασύνη να χωροθετηθεί άμεσα κάπου ένα τεράστιο θέατρο. Γιατί δυστυχώς τον πολιτισμό είναι μεγάλη κουβέντα, δεν την ανοίξαμε. Αλλά γενικά η Δημοτική Αρχή την έχει δει και αυτή σαν ένα εμπόρευμα και έχει δει και τον πολιτισμό πραγματικά σαν ένα απόθεμα να πουλήσει προς τον τουρίστη. Ωραία. Σχετικά με το πάρκο των Αγίων Αποστόλων, αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή δεν κάνει ούτε τα απαραίτητα για το πάρκο. Πέρασε ένα καλοκαίρι, ξερόχορτα, πεσμένα κλαδιά, έκαιγε ο ήλιος, κίνδυνος πυρκαγιάς. Κανένα μέτρο προστασίας του χώρου. Οι διαδρομές. Το ίδιο. Δεν χωράνε ούτε ποδήλατο ούτε πεζοί, αν πέσουν μαζί. Λοιπόν, και γενικότερα μιλάμε ένα χώρο αφημένο στην τύχη του. Έτσι ήταν και με το δημοτικό κήπο πριν περάσουμε στην ανάπλαση. Είναι στην τακτική της Δημοτικής Αρχής να αφήνει διάφορους χώρους να ρημάζουν για να τους αναπλάσει αργότερα με βάση τις επιταγές του τοπικού κεφαλαίου. Και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν ο κ. Σημαντυράκη και η ομάδα του φέρνουν σε αντίθεση δύο βασικές ανάγκες. Την πολιτιστική ανάγκη για όλους, θέατρο, και την ανάγκη για πράσινο. Λοιπόν, γιατί αυτό σημαίνει η κατασκευή θεάτρου μικρότερου ή μεγαλύτερου πάνω στο χώρο του πάρκου, του Άλσους. Λοιπόν, και αν κάποιος διαβάζει την τοπική
αριστοκρατία και μιλάει με τους πολίτες, έτσι, η πολιτική γίνεται, επιμένω, στον δρόμο και στις γειτονίες, όχι στα κλειστά γραφεία της Οδού Κηδονίας. Θα έβλεπε ότι είναι άλλη η γνώμη των πολιτών. Λοιπόν, εμείς ζητούμε προστασία του πάρκου, λοιπόν, με κάθε τρόπο, να είναι προσβάσιμο σε όλους. Πάλι μιλάμε για τη δημόσια δημοτική συγκοινωνία. Λοιπόν, και να βρεθεί αλλού ο χώρος για το πάρκο. Έτσι, κάπου όπου δεν υπάρχει πράσινο. Είναι έτσι. Επίσης, μιλάμε ότι θέλουμε και να δούμε αργότερα και πώς θα είναι η φύση αυτού του θέατρου. Λοιπόν, θα είναι ανοιχτό στις πολιτιστικές ομάδες. Τα Χανιά έχουν μια τεράστια θεατρική ανάπτυξη με επαγγελματικές ομάδες και ερασιτεχνικές. Δεν έχετε ένα θέατρο που δεν θα είναι ανοιχτό στις πολιτιστικές ομάδες και αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση δικηγόρο του. Αυτή τη στιγμή πολλοί πληρώνουν. Για να πάρει μια αίθουσα πρέπει να πληρώσει αδρά. Mm-hmm. Είναι αλήθεια. Δεν είναι προσβάσιμα, δυστυχώς. Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο, κύριε Βουλευτή. Επιπληρωμής και μάλιστα οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα και δεν μπορούν. Και όχι τίποτα άλλο. Είναι ένα πάρκο ανοιχτό για δράσει στου πολίτε. Είναι το θέμα του πολιτισμού. Μην ξεχνάμε το καλοκαίρι. Όχι, δεν είναι μόνο το μπάνιο του πολίτη. Είναι από τα μεσημέρι, τελειώνουν κάποιοι τη δουλειά τους, οι πιο τυχεροί, μέχρι το βράδυ. Μάλιστα. Λοιπόν, και δεν μπορούμε να έχουμε κορισμένες. Τώρα, άμα διεκδικήσω να απαντήσω, θα είναι υπερβολή. Προφανώς. Εδώ δεν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, λίγο σεβασμός. Γιατί άκουσα τι δεν θέλουν, δεν άκουσα καμία συγκεκριμένη πρόταση. Όλοι λένε ότι θέλουμε ένα μικρό θέατρο και ένα μεγαλύτερο, το που δεν έχει προσδιοριστεί πουθενά, και δεν άκουσε κανείς ότι οι μελέτες θα προτείνουν τα διάφορα μεγέθη που μπορεί να έχει αυτό το θέατρο, και το κυρίαρχο Δημοτικό Συμβούλιο θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις στο μέλλον. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι τόσο κυρίαρχο και από τη μία πενταετία δεν θα είναι τόσο κυρίαρχο με τις νέες αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όπου θα έχουμε κάθε μήνα από μία συνεδρίαση και μειωμένες δυνατότητες να αποφασίζουν οι δημοτικοί. Είναι βολικό να εγείρουν θέματα προεκλογικά. Για κάποιους είναι βολικό να εγείρουν θέματα προεκλογικά, και αν ο κύριος Μαράκης αφισβητεί τη δυνατότητα και την εξουσιοδότηση μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες ο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει, κακώς κατέρχεται και συμφωνεί με τους όρους της δημοκρατίας όπως αυτή. Οι δημοκρατικές διαδικασίες σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο εξασφαλίζονται όταν έρχονται μέσα οι φωνές των πολιτών και τα κινήματα. Ποτέ δεν κλείσαμε την πόρτα σε κανένα. Τόσο μεγάλη απέχθεια έχει ο κύριος Μαντιρέκης σε αυτά. Όταν συζητήθηκε, ήρθαν οι εργαζόμενοι του Σωματείου Θετικών Υπαλλήλων να βάλουν ένα θέμα για τη Λευκή Νύχτα, ώστε να καταψηφιστεί η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων. Ο Δήμαρχος μετέφερε τη συνεδρίαση σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να παραστούν όλοι οι εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου. Για να παραστούν όλοι οι φορείς. Είχαμε στο τέλος την υπερψήφιση από όλες τις παρατάξεις, εκτός Φωτεινών Εξαιρέσεων, για να είμαστε σωστοί. Λοιπόν, της επέκτασης του ωραρίου εργασίας, λοιπόν, που είναι σε απευθεία, σε άμεση σύνδεση με τον νόμο Γεωργιάδη. Κύριε Μαράκη, λοιπόν, επειδή δυστυχώς ο χρόνος έχει ολοκληρωθεί, έχουμε περάσει το προβλεπόμενο κομμάτι χρονικά του debate, θα ήθελα να πάμε στην τελευταία τοποθέτηση. Είστε εσείς και οι πολίτες των Χανίων, οι άντρες και οι γυναίκες που την Κυριακή καλούνται να επιλέξουν τους νέους τοπικούς άρχοντες, είτε στην περιφέρεια Κρήτης, είτε βεβαίως στο Δήμο Χανίων που μιλάμε. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Μαράκη. Έχετε 2 λεπτά να απευθυνθείτε στους πολίτες των Χανίων, γιατί ανταρσία στα Χανιά. Ψηφίζουμε, στηρίζουμε ανταρσία στα Χανιά για να μαυρίσουμε και την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα τη Δημαρχία Σημαντηράκη. Για μια πόλη των αναγκών μας και όχι για μια πόλη παραδομένη στα χέρια του τουριστικού κεφαλαίου. Διεκδικούμε μια πόλη ελεύθερη από ρατσισμό, σεξισμό, φασισμό. Μια πόλη όπου η εργατική τάξη θα έχει τον πρώτο λόγο ενέδει σε κάθε αντεργατική πολιτική και δέσμευση. Υποχρεωνόμαστε από τη θέση μας να είμαστε δίπλα στο εργατικό κίνημα όπως είμαστε αυτά τα 10 χρόνια. Θα συνεχίσουμε για ρήξεις και ανατροπές στην πολιτική των μνημονίων που συνεχίζεται, στην πολιτική των περικοπών και των πλεονασμάτων και των ισχυρισμένων προϋπολογισμών. Εσείς στα Χανιά φιλοδοξεί και απαιτεί να είναι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να σπάσουμε τον αντιδημοκρατικό νόμο Βορύδη, ο οποίος προσπαθεί να περιορίσει κάθε φωνή αντιπολίτευσης.
Κύριε Λουτσέτη, γιατί λαϊκή συσπήρωση? Γιατί η λαϊκή συσπήρωση έχει αποδείξει με δύο δημοτικούς συμβούλους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ήμασταν οι μόνοι που πραγματικά κάναμε ουσιαστική αντιπολίτευση και κάθε φορά παλεύαμε και προσπαθούσαμε να αποκτήσουμε κάποιες μικρές νίκες απέναντι σε μια δημοτική αρχή, η οποία έχει πάρει επίσημα ή ανεπίσημα, δεν έχει σημασία, αλλά όπως είπα, μικρή πόλη είμαστε, όλοι γνωριζόμαστε, χρήσμα κυβερνητικό. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης είπε στην κυβέρνηση πρόσφατα που τους μάζεψε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι αυτές οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν μεγάλη σημασία, γιατί θέλουμε πολλούς δημάρχους και περιφερειάρχες που θα συμμερίζονται την άποψη της κυβέρνησης για την ανάπτυξη που θέλουμε. Άρα, επειδή γνωρίζουμε ότι θα είναι δύσκολες ημέρες που έρχονται και γνωρίζουμε ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων, είτε είναι στην ελεύθερο χρόνο, είτε είναι στους μισθούς, είτε είναι στην πρόσβαση σε διάφορους τομείς που άπτονται και της Δημοτικής Αρχής, θα οξυνθούν τα προβλήματα αυτά. Άρα χρειάζεται να μπορέσουμε να βάλουμε ένα δυνατό φρένο με γνώμονα τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων. Έχει αποδείξει η Δημοτική Αρχή με ποιο μετερίζει είναι. Εμείς θεωρούμε ότι ο λαός πρέπει να αποκτήσει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και να ισχυροποιήσει την λαϊκή συσπήρωση. Και να σας πω το εξής, τελειώνοντας. Θέλει αγώνα από κάθε συνοικία, θέλει αγώνα από κάθε γειτονιά, γιατί η περιαστική δήμη είναι πραγματικά παρατημένη. Έχουμε κάνει μεγάλη συζήτηση, δεν προλάβαμε να ανοίξουμε αυτό το ζήτημα, αλλά το θεωρούμε μείζον ότι εκεί που εργάζεται, ζει η πλειοψηφία του χανιώτικου λαού, έχει καταρχάς να κατασκευαστεί σχολείο 20 χρόνια, είναι η κατάσταση παρατημένη, δεν υπάρχει συγκοινωνία, δεν υπάρχει ο ηλεκτροφωτισμός. Ό,τι και να παρουσιάζει ο κύριος Σημαντηράκης, θα παρουσιάζει στη βιτρίνα της πόλης αυτό που έχει μείνει πολλές φορές και στους επισκέπτες, αλλά και οι περιοδίες μας δείχνουν ότι η ποιότητα ζωής του μόνιμου κατοίκου συνεχώς μειώνεται και χάνει πρόσβαση σε βασικές ανάγκες. Οπότε γι' αυτό το λόγο δυναμώνουμε τη μόνη φωνή που πραγματικά μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική δύναμη διεκδίκησης του Δήμου και σαν Δημοτική Αρχή, αλλά ακόμα περισσότερο σαν αντιπολίτευση απέναντι σε μια αντιλαϊκή Δημοτική Αρχή. Όνειρο είναι τα Χανιά, κυρία Μανιμανάκη. Απευθυνθείτε στους πολίτες. Όνειρο θα γίνουν τα Χανιά, κύριε Θασκαλάκη, αν πραγματικά ο κόσμος μας εμπιστευτεί, γιατί εμείς θα αντιμετωπίσουμε την πόλη μας ως ένα ενιαίο σύνολο μαζί με τους περιαστικούς δήμους, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί αυτά τα τελευταία χρόνια. Η πόλη μας ενώνεται με τους περιαστικούς δήμους και δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Όλα δοθήκανε στην πόλη των Χανίων και αφαιθήκαν οι περιαστικοί δήμοι πραγματικά στη μοίρα τους. Εμείς λοιπόν, για μας, η πόλη των Χανίων και οι περιαστικοί δήμοι είναι ένα. Είναι ένα και εμείς είμαστε ένα με τους πολίτες των Χανίων. Οι πόρτες του Δημαρχείου θα είναι ανοιχτές. Εμείς επικοινωνούμε με τους πολίτες των Χανίων, καθημερινά επικοινωνούμε με τους πολίτες των Χανίων και νιώθουμε πραγματικά ότι ο Δήμος τους έχει γυρίσει την πλάτη. Θέλουμε λοιπόν εμείς μια λειτουργική, μια σύγχρονη πόλη η οποία θα απευθύνεται στους πολίτες και πρώτα απ' όλα θα έχει πρωταρχικό σκοπό την προστασία των πολιτών, των πολιτών αυτών οι οποίοι τα τελευταία χρόνια νιώθουν ότι η πόλη αυτή τους έχει γυρίσει την πλάτη. Κύριε Σημανδηράκη, για τα Χανιά. Απευθύνομαι στους πολίτες των Χανίων και σε όσους μας βλέπουν. Και τους κοιτάω με αυτοπεποίθηση χάρη στη δουλειά, την ομαδική και σκληρή δουλειά που κάναμε τα 4 τελευταία χρόνια. Δουλειά που έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα και έδωσε πιστικές απαντήσεις σε θέματα που απασχολούσαν τους Χανιώτες πολίτες εδώ και δεκαετίες. Όλη αυτή η δουλειά είναι ένα αποτέλεσμα μιας εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων που διοικούν, των υπηρεσιών αλλά και των πολιτών που μέσα από μια καθημερινή επαφή φροντίζουμε να διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν αποτελέσματα σε όλες τις προσπάθειες που έχει κάνει ο Δήμος. Και μετά από χρόνια που η κριτική που δεχόμαστε δεν είναι για αυτά που δεν κάνουμε αλλά για αυτά που κάνουμε και στη διεκδίκηση περισσότερων. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να καταστήσουμε πλέον στη συνείδηση όλων ότι τα Χανιά δεν αναφέρονται στο παρελθόν. Ότι τα Χανιά είναι μια σύγχρονη, εξωστρεφής πόλη, μια πόλη που έχει όλα τα ηχέγγυα ώστε να την επιλέγουν οι πολίτες για να ζουν. Πόλη ανοιχτή, πόλη η οποία δείχνει τις δυνατότητες που έχει να γίνει μια πρωτεύουσα δύναμη στην περιφέρεια της χώρας. Και το έχουμε πετύχει σε πάρα πολλούς τομείς. Στο κομμάτι των κρίσιμων υποδομών, στο κομμάτι του δημόσιου χώρου, στο κομμάτι του πολιτισμού που έχουμε πρωτοστατήσει, στο κομμάτι της ψηφιοποίησης και στο κομμάτι διαχείρισης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Δεν είχαμε αφήσει κανένα ζήτημα που να μην το ανοίξουμε, να μην δουλέψουμε και να μην φέρουμε αποτέλεσμα. Αυτή τη δουλειά θέλουμε να συνεχίσουμε μέσα από μια διευρυμένη ομάδα.
με μια ομάδα που μπορεί να ξεκίνησε με 9 στους 49 συμβούλους, αλλά μέσα από τη δουλειά και την εμπιστοσύνη κατάφερε να κερδίσει δυνάμεις ευρύτερες στην κοινωνία. Χωρίς κομματικούς ταγούς και χωρίς να διεκδικούμε κανένα χρήσμα και κανένα καπέλο κομματικό εν αντιθέσει με όλα όσα ακούστηκαν προηγουμένως. Διεκδικούμε λοιπόν μια αυτοπεποίθηση, την εμπιστοσύνη των πολιτών, για να συνεχίσουμε αυτή την αλλαγή που την βλέπουν και συμβαίνουν στα Χανιά, μια αλλαγή η οποία θα γίνει ακόμα πιο έντονη και θα φέρει ένα αποτέλεσμα για μια πιο ανοιχτή, μια πιο προσβάσιμη, πιο σύγχρονη και πιο εξωστρεφή πόλη για τους πολίτες και για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο υποψήφιος Δήμαρχος Χανίων, κύριος Παναγιώτης Μανδυράκης, με τον συνδυασμό για τα Χανιά. Η υποψήφια Δήμαρχος Χανίων Όνειρο είναι τα Χανιά, η κυρία Κατερίνα Μανιμανάκη. Ο υποψήφιος Δήμαρχος Χανίων με τη Λαϊκή Συσπήρωση, ο κύριος Μπάμπης Λουτσέτης. Και ο υποψήφιος Δήμαρχος Ανταρσίας στα Χανιά, ο κύριος Ειρηναίος Μαράκης. Μία κυρία και τρεις κύριοι διεκδικούν τη δική σας ψήφο στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Εσείς, φίλοι από τα Χανιά, Χανιώτες και Χανιώτες, θα αποφασίσετε για την τύχη της επόμενης αυτοδιοικητικής πενταετίας. Καλό σας ξημέρωμα.